είστε σεξιστές. Θα είστε άνθρωποι οι οποίοι. Ωραία, λοιπόν. Είναι... Πες στον Τζόρνταν εδώ που είπες μην είστε σεξιστές, να σου εξηγήσει τι είναι ο σεξιστής. Μη, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν είχε πρωτάθλημα, δεν είχε Ευρώπη, είχε τις βρωμοεθνικές ομάδες. Μια ελληνική και βρωμερή και τρισάθλια από αυτές ήταν και η δικιά μας εθνική. Το 2004 έτσι έπαιζε. Μια χαρά έπαιξε. Ναι. Τρισάθλια, δεν μια τρισάθλια κατάσταση. Μια ομάδα η οποία δεν παράγει, πάει να κλέψει. Γενικότερα ο Έλληνας δεν παράγει, πάει να κλέψει, πάει να δημιουργήσει ίντριγκα. Αυτό το πράγμα το έχει περάσει και στο ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται τώρα να το πιάσουμε σε μεγάλη και ειδική ανάλυση. Όσο πλησιάζουν οι μέρες για τους ημιτελικούς κυπέλλου Ελλάδος, τόσο η αδρεναλίνη πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Τάκη Λεμονή. Από Πανέρι. Από Πανέρι ψώνει. Συμφωνώ εδώ με τον Τζόρνταν, τις φορές που συμφωνώ. Πετάει λευκή πετσέτα ο Ολυμπιακός. Σαν να σου λέει λοιπόν. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκέ. Να μην κάψει και τον Βούζα. Τον έκαψε, τελείωσε. Πάρτε το κύπελο εσείς. Βέβαια, αν ο Ολυμπιακός, έτσι όπως κάνει το Φίνις, έτσι όπως παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο, με τον Βούζα προπονητή, τον Μπέντο στα τελειώματά του σε άθλια κατάσταση και τον Λεμονή ο οποίος ήρθε από το πουθενά. Πάρει κανένα κύπελο Ολυμπιακός και κάνει ντάμπλ σε αυτή τη χρονιά. Θα πρέπει να αυτοκτονήσουν οι αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί να πέσουν από την Ακρόπολη και οι παοξίδες να πέσουν από το Θερμαϊκό. Εδώ, από το Λευκό τον Πύργο. Αν και βέβαια υποθετικό είναι αυτό, δεν το βλέπω. Αν γίνει όμως, βλέπω να πέφτουν και πρέπει να πέσουν οπαδικά και ποδοσφαιρικά οι παοξίδες από το Λευκό Πύργο. Αν και η θάλασσα βρωμάει σκατήλα και είναι ελεηνή. Αν περπατήσει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, Λευκό Πύργο και Λεωφόρο Νίκης, μέσα θα. Δηλαδή, τι να σου πω. Υπάρχει άνθρωπος που πάει και ψαρεύει και πιάνει το ψάρι και το τρώει. Είναι ασύλληπτο. Το πουλάει κιόλας. Εκεί δεν ζουν και τα λαβράκια. Και τα λαβράκια ακόμα που τα λέμε για βρώμικα. Είχαμε 25η μισό. Είχαμε 25η Μαρτίου. Είχαμε παρελάσεις. Απορώ με τον Τσίπρα διότι ο πρωθυπουργός μας όχι, είχε πει ότι όταν ήταν αντιπολίτευση είναι ενάντια στις παρελάσεις. Ναι, ενάντια στις παρελάσεις, καταργήστε τις άμα είστε μάγκες. Γιατί θα είναι, η απόλυτη ξεφτύλα άμα τις καταργήσουν. Είναι απόλυτη οικονομία τις καταργήσουν. Όχι, είναι ένα περιττό έξοδο. Αν έμεινε κάτι ιερό σε αυτόν τον τόπο, είναι η τιμή που πρέπει να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για αυτή την πατρίδα. Ναι. Λοιπόν, και να χαρούμε όλοι οι υπόλοιποι, μάλλον οι τιμή δηλαδή ποια είναι, για δείξε με λίγο. Τιμή να τιμήσουμε τους ανθρώπους για αυτή την πατρίδα. Λεφτά να οικονομήσουμε και να πάμε στην παρέλαση να πάρουν μάτι όλοι οι ανώμαλοι τα κοριτσάκια που είναι με το μίνι. Τώρα είναι δικές σου θεωρίες. Δικές μου θεωρίες είναι. Παρέλαση, παρέλαση τα κοριτσάκια απαγορεύεται η φούστα από τη μέση και πάνω. Πρώτον. Δεύτερον, η γενιά των Γκούντις και των Σάμις και των Σαντουιτσάδικων. Σάμις που τα είναι καταπληκτική και είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς τα διαφωνήσουμε κιόλας, αλλά επί καθημερινής βάσης δημιουργούν και σε αγυμνασιά άσχημα πόδια. Και άμα είσαι στο DNA, δηλαδή άλλο να είναι μια γάμπα, ένα κοριτσάκι κανονική, και άλλο έχει πλάτη ποδία εκεί με το. Λοιπόν, δεν παρουσιάζει. Και αυτοί που πάνε στα. Που πάρουν τα κοριτσάκια και τα βάζουν να κάνουν παρέλαση και έχουν ελεφαντίαση στα πόδια, αυτό είναι προσβολή για την. Είναι προσβολή για την εθνική μας ταυτότητα. Μπορεί να είναι πλατιπόδα ή άλλη και με ελεφαντίαση δηλαδή, και να τη στέλνει. Ναι, δηλαδή είναι, ναι, θα πάρει την ωραία. Πρώτον, θα είναι σεμνή. Θα είναι σεμνή. Γιατί είδε μήνυ, θα είναι σεμνή. Μήνυ. Πολλά μήνυ. Καλά, πολλά, είναι, καλά, πολλά μήνυ. Δεν πα στην παρέλαση. Μισό λεπτό. Δεν τιμά τον πρόγονο σου με το μουνί απ' έξω. Είναι απαράδεκτο. Πρώτον. Και δεύτερον, όλοι αυτοί οι ματάκιδε, άντε ο πιτσιρικά. Πάει στην παρέλαση και παίρνει μάτι το παιδί του και το εγγόνι του, αυτή είναι δύο φορές για μπουνιές. Του πηγαίνει ο παππούς και παίρνει μάτι. Πάει ο παππούς και παίρνει μάτι. Τη μαθήτρια. Και με τίποτα πεθάνει. Εσύ, άμα πάει στην παρέλαση και τα δεις, θα φύγεις. Δεν πάω ρε στις παρέλασεις εγώ. Δεν γουστάρω. Γιατί. Άμα κάνει μικρή παρέλαση, δεν πας. Καταρχήν μισό λεπτό εγώ. Θα πω εγώ, θα πείτε ό,τι θέλετε. Απ' την άλλη. Τι είπατε, ρε μαλάκα. Με θυμάται. Τι φτύνει. Η βασίλισσα τη Αγγλία. Αυτό τι ήταν τώρα. Τι, ρέψιμο ήταν τι, φτέρνισμα, για κάνω πάλι, δεν μπορώ. Πολύ ξαναθυμηθεί. Πολύ άκομψο, πολύ άκομψο. Η Ελίζαμπεθ. Ναι. Ή άλλοι πάνε στο αυτό. Τώρα Πάσχα έρχεται. Τραβάει να πούμε, να πάει στο, πώς το λένε αυτό ρε, που χειρίζει το νεκρό γύρω γύρω. Επιτάφιο. Τον επιτάφιο. Μπουτάρες έξω και τα ντεκολτέρια. Βγαίνουν με τα αυτά απ' έξω, τα μπούτια απ' έξω και πάει ο άλλος και παίρνει μάτι. Έτσι τιμάτε εσείς τη θρησκεία σας.
με τα μπούτια απ' έξω και τα βυζιά απ' έξω. Πάνε με τα μάτια απ' έξω και τους βγαίνουν τα μάτια, ρε κοπρίτες. Και έτσι θυμάται τους νεκρούς με τον ημού απ' έξω και τα μήνυ θυμάται τους νεκρούς. Είπε αυτός ο Τσίπρας θα τα καταργήσει, αλλά σαν τον Χαζόν γελάει. Τι γελάζε, κατήργησε τα. Αυτό στον Πάπα πάει. Πήγε εκεί πέρα στον Πάπα. Στην Ιερουσαλήμ έγινε πιστό σαν τον Παπανδρέου που μόλις έπαθε το πρώτο έβραγμα θυμίζει ότι υπάρχει Θεός και πήγε με την άλλη την Παχουλή, να πούμε, τη Σαβουνοκέφαλη. Πήγε να πούμε και στην Τίνο 78 χρονών. Που, όχι 78, 77, 73 χρονών πήγε στην Τίνο. Έτοιμο να πεθάνει. Άχαστε από εκεί πέρα. Διαφωνώ. Διαφώνω. Και εγώ διαφωνώ εννοείται. Διαφώνω. Όχι, διαφωνώ και με τον Τζόρνταν, αλλά διαφωνώ και. Κάτσε να δούμε γιατί διαφωνεί αυτός. Εγώ λέγε, νομίζω σε αυτό το κομμάτι. Τι κομμάτι. Αν με μόνο ναι. Ο Μαλάτος άμα συμφωνήσει. Καλά, όλοι δεξιόμουτρα. Δεν ξέρω και το. Άλλο και αυτό δικό σου είναι. Άστο. Καλά, ναι. Τι να κάνω, να γίνω κομμουνιστή σαν και εσά, δηλαδή να διαφωνήσω. Λέμε ποιοι είναι οι δικοί σου. Δεν κατάλαβα. Καταρχήν την παρέλαση, κάνει παρέλαση. Πώ, εμένα πρέπει, όχι έτσι. Λοιπόν, εγώ νομίζω οι φούσες που φοράνε τα κοριτσάκια δεν είναι μίνι. Τι είναι, μάξι. Δεν είναι μίνι. Δεν είναι μίνι. Δηλαδή, σας πειράζει αυτό το πράγμα και μετά από ένα μήνα που τα βγάλουν όλα και περπατάνε μέσα στην πιάτσα και δεν σας πειράζει. Δεν με πειράζει. Δεύτερο. Γιατί δεν τιμάει τον νεκρό πρόγονο. Δεύτερο. Δεν είναι μόνο τα κοριτσάκια, είναι από πίσω στρατιές μαθητών, φαντάρων, ξέρω εγώ. Φαντάρων. Βεβαίως. Υπάρχουν και φαντάρι, δεν κάνουν παρέλαση. Φαντάρι. Άμα πιάσει το όπλο και σημαδεύει την κάμερα. Έχει πάει στη δράμα. Θα σκοτώσει το σχιζοδίμο. Την πέμπτη μέρα. Ξέρε τι απάντησε. Πέμπτη μέρα κατά νου μαζί πώ έκανε παρέλαση να ανατριχιάζει. Σοβαρά μιλάει. Πάμε στο YouTube. Άμα, να μπουν, άμα μπουν οι Τούρκοι εδώ πέρα. Ακού τη σου λέω. Ο πισινό μα θε να νομίζει εσύ, νομίζει. Θα τον πούνε την τζόπα. Δεν συμφωνώ. Νομίζω με τον Τζόρνταν. Νομίζω, ναι, νομίζω. Πάντα λοιπόν στο YouTube μέσα και λε παρέλαση. Και δες του στρατού για παράδειγμα. Να αρχίζει να τριχιάζει και να λες αυτά τα πράγματα γίνονται. Παρέλαση στο στρατό. Κοιτάμε... Έκανε ο Τσοκατζόπουλος με τα γερμένα υποβρύχια. Δεν είναι όλα έτσι. Άμα είχε και 10 κουμπίδε. Στρατό κουπρίτες... τώρα βάζουν του φουγκαράδε εκεί να πέφτουν με τα λεξίπτωτα και άλλοι κορομπά τη προμήθεια. Αυτό είναι στρατό. Δεν είναι. Απαράτα με λίγο. Αυτό τώρα πήγε φυλακή όμω το είδε. Ποιο πήγε. Ο Τσοκατζόπουλος. Ενώ οι άλλοι όλοι είναι έξω και δεν πήγαν στην υγεία. Εμεί τι να κάνουμε τώρα να υπερασπίσουμε. Τον απατεώνα που έφαγε τα λεφτά του. Φυλακή πήγε. Μη βοήθησε τον Πάο. Μη το λε αυτό. Μη πήρε διαρκεία. Μη το λε. Απατεώνα. Πώ θα τα έπαιρνε τα διαρκεία, θα ήταν απατεώνα. Πήρε, δεν δήλωσε. Πήρε μια φορά 1000 διαρκεία και τα μοίρασε φτωχά παιδιά. Τόπε. Α το καημένο. Έτσι τα κάνετε τα διαρκεία. Όχι. Αυτό όταν με μιλά τώρα σαν άλλη ομάδα, δηλαδή τι θα κάνουμε. Δηλαδή ο Πάο χρειάζεται δηλαδή άλλον για να πάρει διαρκεία. Δεν χρειάζεται. Καταρχήν έχει 2 εκατομμύρια λαό. Τι να χρειαστεί. Τι να χρειαστεί. Τι κάτι καημένο. Ναι. Τι να κόψουμε. Στην Ελλάδα 2. Ανά την επικράτεια είναι εκατομμύρια πολλά. 100 άτομα είχατε μαζί. Άστο βρε τώρα. Δεν τα ξέρω. 100 άτομα στην Αμερική. Ποια 100 άτομα. 100 άτομα. Στην Αμερική. Στην Νέα Υόρκη. Λίγα είναι 100 άτομα γραμμένα στου σύνδεσμου στη Νέα Υόρκη. 20 εκατομμύρια κόσμο. Όχι, στην Αμερική σύνδεσμο στη Νέα Υόρκη. Πήρε και του άλλου του κοντού, του 4 του αντιπαθητικού να πάει επάνω. Πήρε το Σαλμπικίνι. Τι το πήρε το Σαλμπικίνι, ρε Σαμπίνι. Να χαρά έκανε. Να χαρεί ο Παοξής. Πήρε το Τουρσουνίδη. Γιατί να μην χαρεί ο Παοξής. Και Τουρσουνίδη πήρε. Τι έγινε ο Σαλμπικίνης. Ο Σαλμπικίνης τι είχε γιατί να μην χαρεί ο Παοξής. Τον αγαπάτε πολύ. Πήρε τον άλλο τον Πέλιο. Πήρε τον Πέλιο άμα τον δει στον δρόμο. Επειδή τον Πέλιο τον βρίζουν οι Παοξίδες. Τον βρίζουν τον Πέλιο. Ποιον άλλο πήρε. Και τον Αλεξανδρίδη. Το Σαλμπικίδη. Άλλο συμπαθητικό. Κάτσε να τα πάρουμε έναν. Τέσσερι κοντού. Ο Σαλμπικίδη, γιατί. Γιατί πήρε τέσσερι κοντού. Γιατί και αυτό κοντό. Είναι ψηλό αυτό. Η Βουγιουκλάκη έκανε το ίδιο με τον Ιβάν Σαββίδη. Καμία πρωταγωνίστρια δίπλα δεν ήταν ψηλή. Και καμία πρωταγωνίστρια δίπλα, αν ήταν ψηλή, δεν ήταν λεπτή. Mm. Δηλαδή, η Ευαγγελία Σαββιωτάκη ήταν ένα 75, αλλά το πόδι τη είχε πλάτη από αυτό. Του Νταμπάνα ήταν, συγχωρεμένη. Μετά πήρε με Καρέζ που να παίξει. Με την Λάσκαρη, κάτι ποδάρες, να, πού να παίξει. Πού να παίξει, Βουγιουκλάκη. Και έλεγε και στο σκηνοθέτη, μην με παίρνεις, λέει, πώς το λένε αυτό. Προφίλ. Προφίλ από εδώ. Γιατί είναι, ήταν και κολαρού. Ποιοι πήγανε στην Αμερική, ποιοι πήγανε. Αλεξανδρίδης 1,63. Ναι. Τουρσουνίδης 1,68. Ναι. 1,67-1,68 ο Σαλπικίδης. Και ο Πέλιος άμα το δεις στον δρόμο. Γιατί πήγαν αυτοί, γνωρίζεις. Ναι, γνωρίζεις. Ναι, γνωρίζω. Γιατί πήγαν αυτοί. Πες μου αφού γνωρίζεις. Αφού γνωρίζεις, πες, όχι. Καλά σου λέει. Γιατί πήγαν. Γιατί όχι, εσύ. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω, πήγαν οι πιο αντιπαθητικοί. Λοιπόν, πήγανε ποδοσφαιριστές από κάθε δεκαετία. Σοπα ρε μεγάλα. Για πες μια δεκαετία. Ο Πέλιος, ας πούμε, του 70. Γιατί δεν πήρε τον Κούδα. Ο Πέλιος ήταν το 70. Ποιος Πέλιος, μωρέ. Σέντερ μπακ ήταν. Το Πέλιος, το τι κράξιμο του ρίχνουν τα αθλητικά ραδιόφωνα, δεν λέγεται. Πέλιος το 1970. Το 80 ποιο πήρε. Δηλαδή, αμφισβητείς την αξία του Πέλιου. Όχι καθόλου.
ίσα ίσα παίλιο του Κίτρινα. Τη δεκαετία του 80. Λέω για μάρκετινγκ, δεν μιλάω. Δεν πειράζει, εντάξει. Πάρκα το 80. Τη δεκαετία του 80 πήρε τον Κυριάκο τον Αλεξανδρίδη και τον. Ποιο, αυτό που τον βρίζατε με τι ακαδημίε, το λέγατε ποιος τον βρίζατε. Εσύ οι συμπαόξιδε, εγώ δεν ξέρω. Όλου όσοι πήγαν του βρίζαν. Του βρίζουν. Όλου του βρίζουν. Τι συμπαόξιδε που πήγε στον Άρη μετά. Επειδή υπάρχουν κάποια άτομα που είναι αντιπαθητικοί σε κάποιους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και κράζουν τον κόσμο, τον κόσμο. Κάποιους κομπλεξικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Για να μπορείς πάντα ονόματα να λέμε. Δεν λέει ποτέ. Είμαστε ευγενείς. Η κοτάρα δεν λέει ποτέ. Εγώ γιατί δεν λέω κοτάρα. Είμαστε ευγενείς. Πες όνομα. Επειδή, άμυλα, λέγεται αυτό. Επειδή υπάρχουν ραδιοφωνική κομπλεξική παραγωγή. Για το Κουκ θα μιλήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, ναι. Και είχαν ναι. προσωπικά θέματα ναι. με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές ναι. και το κάνανε δε μέχρι, ξέρω εγώ, το αγρόζανε. Συγγνώμη ρε παιδιά. Για την τελευταία δεκαετία μιλάω εγώ τώρα. Ουρέ. Κάτσε. Δηλαδή πήγε ο Πέλιος, δεν πήγε ο Σαράβης, δεν πήγε ο Κούδας, δεν πήγε ο Τερζανίδης. Μπορεί να τους έκανε πρόταση. Δεν πήγε ο Φορτούλα, δεν πήγε ο Ιωσήφ. Φίλε, δεν έκανε πρόταση σε όλους για να ρωτήσει. Παρακάτω. Μπορεί να έκανε σε κάποιον. Άλλη δεκαετία. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ποια είναι η άλλη δεκαετία. Είπαμε Κυριάκος Αλεξανδρίδης. Ο Αλεξανδρίδης. Ναι. Δεν πήγε ο Σκαρτάδος. Ναι. Έτσι. Δεν πήγε ο Δημόπουλος. Δεν τον κάνα πρόταση. Δεν πήγε ο Κωστίκος. Δεν τον κάνα πρόταση ο Σκαρτάδο. Τι δεν κάνανε. Δεν τον κάνα πρόταση. Είστε ρεζίλοι. Γιατί. Και παίρνετε τον Αλεξανδρίδη. Άλλη δεκαετία. Γιατί δεν είμαστε ρεζίλοι. Τουρσουνίδη. Γιατί τι είχε ο Αλεξανδρίδη. Ποιο Τουρσουνίδη. Η Πέδρο Ακαδημία του Βάκου. Τι είχε. Κάτι μεμπτό. Ναι, αλλά γιατί τον διώξατε. Γιατί τον διώξαμε. Είναι ακόμα στι Ακαδημίε ο Κυριάκος Αλεξανδρίδης. Επειδή δεν μπορεί. Είναι ένα ο υπεύθυνο σε άλλο κομμάτι των Ακαδημιών. Δηλαδή παίρνει χαρτζηλίκι τζάμπα. Όχι, δεν παίρνει χαρτζηλίκι τζάμπα. Δουλεύει. Τι δουλεύει. Είναι αφανής. Αφανής νομίζω, είναι. Βεβαίως. Άρα είναι δημόσιος υπάλληλος. Όχι, δεν είναι αφανής. Τι δημόσιος υπάλληλος. Για τον ΠΑΟΚ είναι δημόσιος. Άσε μας καημένε. Είναι, άρα... είναι μερικά πράγματα. Ποιο πήρατε μετά. Μετά ποιον πήρατε. Από τη σύγχρονη ομάδα. Τον Σαλμπικίδη. Το Σαλμπικίδη. Και δεν πήρατε το... Και το καλά, με το Σαλμπικίδη. Και δεν πήρατε τον Καρσία, ε! Εδώ είναι λοιπόν κάποιοι κομπλεξικοί παραγωγοί. Ας τον Καρσία. Ρε εσύ, Σαββίδη, πάρε ένα επικοινωνιολόγο, ρε, πλήρωσέ τον. Άστα, βρε, άστα. Να σε φτιάξει λίγο το αίμα. Πήγε με τους αντιπαθέστατους απάνω να πούμε. Ποιος αντιπαθέστατος. Χαρά να κάνουν οι παγωγοί. Όλοι αυτοί είναι συμπαθέστατοι κατά. Αντιπαθέστατοι είναι αυτοί που κρατά τα μικρόφωνα και τους κράζουν. Καλά. Παρακαλώ. Και εσύ ξέρεις για ποιους μιλάω, έτσι. Όχι, θα πεις. Όχι, δεν ξέρω. Ο κόσμος ξέρει. Ο κόσμος ξέρει, δεν λες παλιός. Φαντάζομαι ο Τζόρνταν λέει γι' αυτό που τον είδε στο νοσοκομείο και δεν τον χαιρέτησε και από τότε τον λέει συνέχεια ο δεκαετία. Αλλά γιατί όχι, ναι. Καλά, ένας από αυτούς είναι και αυτός. Ένας από αυτούς είναι και αυτός. Όνομα δεν έχει. Δεν έχει όνομα. Δεν λέμε. Εμένα μου το είπε άτομο μέσα από το νοσοκομείο. Ότι έγινε. Συγκεκριμένος ραδιοφωνικός παραγωγός είδε το Σαλμπικίδη. Φώναξε το λίγο. Ναι. Ξαναπες το λίγο. Μου το είπε άτομο μέσα από το νοσοκομείο. Και μου λέει ότι επειδή ο άλλος. Ο Σαλμπικίδης είχε την καούρα του κτλ. Δεν το χαιρέτησε. Έτσι. Ξέρουμε γιατί ο άλλος τράβος. Και τον έβγαλε ο 14. Ποιο είναι, γιατί δεν λε. Ο 14, ο 14. Ο Βάσερα και έμασε καμιά 50% εκεί πέρα στην παρέα του να πούμε και ο 14. Ο κομπλεξάρας αυτός, ο κομπλεξικός. Ναι. Ναι. Και ένα εκατομμύριο παοξίδες. Ο κομπλεξικός. Ενώ αν πάει στη θύρα 4, το συμπαθούν πολύ το Σαλμπικίδη. Έβαλε γκολ στην Τούμπα ο Σαλμπικίδης και δεν ήξερε πού να πάει να πανηγυρίσει. Δεν αλήθεια. Ίδιος ο Βάρντα είναι ο Φελαϊνί. Λοιπόν, για τις παρελάσεις, πέρα. Λοιπόν, για τις παρελάσεις. Ναι. Η πατρίδα, όσο και να μην τη γουστάρετε εσείς. Η πατρίδα είναι παρτίδα. Ναι. Είναι... Όσο και να μην τη γουστάρετε εσείς. Η πατρίδα είναι. Εμείς είμαστε με τις εταιρείες. Ωραία, σε κάνω. Άμα πεθάνεις, χτύπα ξύλο. Ναι. Να σε πετάξουν στη θάλασσα, να σε φάνε τα σκυλόψαρα. Εγώ το έχω πει, ναι. Θέλω να μου κάψει. Να σε θάψουμε στη Μαγαδασκάρη, πού να σε πάμε. Όπου θέλετε. Εγώ θέλω να με κάψετε και να πετάξω τις τάχτες μου στη Χαλκιδική. Όπου και να πάω θα πληρώσω. Στη Χαλκιδική θέλει τις τάχτες σου, είδες. Την αγαπάει την Χαλκιδική. Εσύ πού τη θες, τάχτη σου. Εγώ δεν αποφάσισα ακόμα. Κοντά είσαι, κοντά. Αλλά την πατρίδα την γουστάρω, την αγαπάω. Εσύ, Ραπτόπουλε, μην τα μηδενίζω, αλλά. Τι πατρίδα. Εσύ δεν την γουστάρεις. Αφού είναι εναντίον μου. Όταν θα πεθάνει, θα σε πάρω και θα σε πάω στο. Στην Καμπούλ. Στο Αμπουτάμπι. Δεν μου λες εσύ. Δεν είναι ενάντια μας το κράτος, θα πούμε. Αυτό είναι άλλο, άλλο το κράτος και άλλο, είναι άλλο κομμάτι. Το ίδιο πράγμα είναι. Σας είπανε στην ότι πατρίδα είναι διαφορετικό. Πάνω ασελγούνε κάποιοι, διαλύσαν κάποιοι την πατρίδα, αλλά η πατρίδα ευτυχώς έχει χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια πατριώτες. Εκατομμύρια, όχι χιλιάδες. Εκατομμύρια, εκατοντάδες. Από ένα πατριώτη. Βεβαίως. Εσύ είσαι πατριώτης. Βεβαίως, γιατί. Σοβαρά μιλάς. Αλλά... Από Τούρκο δεν τα παίρνεις. Εγώ πήγα φαντάρος ναι. για να υπηρετήσω, να εκπαιδευτώ. Ναι. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή η πατρίδα, να πρέπει να την υπερασπιστώ. Δεν πήγα να λουφάρω εκεί. Εγώ πήγα να λουφάρω. Ναι, εσύ πήγες να λουφάρεις. Εγώ πήγα να εκπαιδευτώ. Και εκπαιδεύτηκες. Βεβαίως. Δηλαδή, άμα πυροβολήσεις εδώ απέναντι, αν πυροβολήσεις εδώ απέναντι, θα βρεις το στόχο. Εδώ και καιρό το λέω. Ρολ Μπράβο 3. Τάτος 4. Ο Τάτος όχι, δεν είναι παλέμαχος. Δεν είναι παλέμαχος. Καραπαλέμαχος είναι. Δεν μου λες. Ο Νέτο που δεν παίζει είναι παλέμαχος. 5. Ο Τζιμπούρ 6. Ποιος σου έφερε αυτό. Ποιος σου έφερε. Ο πρόεδρος.
Μαζί με τον Αναστόπουλο, τον προπονητή. Ο Αναστόπουλος έκανε. Πρόεδρος έφερε. Ο Αναστόπουλος δεν τους ήθελα. Ευθύνεται καλά, λέει εδώ, γιατί έλεγε τι να τον κάνω τώρα, όλο μπράβο. Τον έπαιρνε άλλο. Μόνο εδώ, μόνο εδώ έχει απαλλαγή ο Αναστόπουλος. Εδώ έχει ευθύνη ο Αναστόπουλος. Πού θα έπρεπε να φύγει ή να πατήσει πόδι για να φύγει. Δεν έκανε και προετοιμασία προφανώς η ομάδα. Δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα. Τον Καράμπελα δηλαδή τον έκρινε ο Αναστόπουλος. Κανένα από αυτού δεν έκρινε. Α, δεν έκρινε. Έπρεπε να φύγει τότε. Πάλι ευθύνεται ο Αναστόπουλος. Ευθύνεται, σωστό. Εδώ ευθύνεται, έπρεπε να φύγει. Δεν ήθελε τότε. Είπε ότι δεν κάνανε προετοιμασία. Ποιο? Η Βούλα, η Παπαχρήστη. Ρε, άσε την Παπαχρήστη τώρα. Η Παπαχρήστη δεν κάνανε. Για μένα πρώτα πρέπει να τα ακούει. Ο άντρα τη, μισό λεπτό. Αυτή είναι μια μεγάλη. Σταμάτα λίγο. Καλή με μεγάλη αθλητρία η Παπαχρήστη. Πολύ καλή αθλητρία η Παπαχρήστη. Δεν παίζει ο άντρα τη με μέσον με το ΣΥΡΙΖΑ που τον φέραν εκεί. Τη δουλειά του την έκανε ο Χαριτονίτη. Φάγα τη μαρούπα. Αυτά τα λέει η Παπαχρήστου. Δηλαδή τώρα με τον πάρω εγώ τον Χαριτονίδη και τον πάω σε οποιαδήποτε ομάδα Β' Εθνικής που κάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο να τον πάρουν είναι τον Χαριτονίδη. Δηλαδή φεύγει ο Χαριτονίδης από τον Άρη. Διαγράφεται ο Άρης, πέφτει η κατηγορία. Τι δεν συμπαίζει ο Άρης. Σέντερ μπακ. Ψηλό παιδί, ωραίο παιδί. Ωραίο ζευγάρι η Παπαχρήστου με τον Χαριτονίδη. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Κούκλι και οι δύο. Δεν μπορεί να παίξει ο Μάρη και άλλο ο Χαριτονίδης. Δεν μπορεί να παίξει. Πάμε παρακάτω. Κοίταξε να δει. Άσε τώρα η Βούλα Παπαχρήστου. Κάνει τώρα πρώτα κριτική σε, στην μπάλα πρώτα πάνω. Πρώτα απ' όλα ο Αναστόπουλος ευθύνεται όσον αφορά τη φυσική κατάσταση μαζί με τον γυμναστή που είχε. Ναι. Εννοείται. Ναι. Έτσι. Και στο ρόστερ και εδώ. Ευθύνεται εννοείται πρώτα ο Καρυπίδης, διότι όταν δεν έχει λεφτά να κάνει σωστό προγραμματισμό, ναι, ναι. Από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μα δεν είναι θέμα ελεύθερη. Δεν ευθύνει η παίχτες που πήρε. Κάτσε να δούμε. Οι παίχτες που πήρε δεν ευθύνει. Να τελειώσω. Κάτσε να τελειώσω. Όλοι είναι ελεύθεροι. Όλοι είναι ελεύθεροι. Έφερε κάποιου από την Βέρεια. Και οι υπόλοιποι που πήρε όλοι είναι ελεύθεροι. Δεν πήρε παίκτη με μα μεταγραφή. Δεν υπάρχουν μεταγραφές πλέον. Μα δεν υπήρχε. Ποιος κάνει μεταγραφή. Το καλοκαίρι ρε. Ποιος κάνει μεταγραφή πλέον. Ποιος κάνει μεταγραφή. Ο Πάουκ κάνει μεταγραφές. Τι ποιος κάνει μεταγραφή. Τώρα ο Πάουκ είναι αλφαεθνικής. Οι άλλες αναγκαστικές. Μισό λεπτό ρε φίλε. Μισό λεπτό. Έχω μήνυμα από τον γιατρό. Ένα λεπτό. Μεγάλες μεταγραφές. Ένα λεπτό. Μιλήσουμε. Τον Νάτκο, τον Τσαουράλδε. Έφερε ο Τσαβίτη, έπαιρνε μεταγραφές. Μισό λεπτό. Το Μάρτεν. Δανεικού έφερε. Λέω Νόρι, ελεύθερου παίρνουν μεταγραφέ. Ματούρο. Ματούρο. Ναι. Εδώ και δύο χρόνια κάνει μεταγραφέ. Τι γελάς τώρα. Έδωσε 9 εκατομμύρια για τον, τον Πρίγιοβιτς. Τώρα έκανε. Το αφισβητεί. Τώρα έκανε. Ναι, αλλά όταν πας να πάρεις κατηγορία, δεν μπορείς να μην κάνεις τουλάχιστον τρεις μεταγραφές σωστές. Παίκτες ποιότητα σε κάθε θέση τουλάχιστον από έναν. Να μπορείς να περπατήσεις η κατηγορία. Διότι μόλις βγεις στην Αλφα Εθνική στη Σούπερ Λίγκα, ας πούμε, θα έχεις έσοδα και θα τα εισπράξεις από εκεί πέρα. 9 εκατομμύρια. Τι έχει κάνει τώρα ο Καρυπίδης. Ό,τι έχει σχέση με λεφτά από τη Σούπερ Λίγκα στη Βέρεια. Σταμάτα, ρε, εγώ μιλάω τώρα. Το ίδιο είναι η πατρίδα και το κράτος. Το ίδιο. Λοιπόν, εγώ μιλάω, ρε. Μη μιλάτε. Λοιπόν, όταν λοιπόν παίρνεις λεφτά από την Βέρεια, τα λεφτά τη Σούπερ Λίγκα που αντιστοιχούν στη Βέρεια. Στη Βέρεια τον κράζουν όλοι τον Καρυπίδη. Όλοι τον κράζουν. Λοιπόν, και τα ρίχνεις στον Άρη γιατί δεν έχεις άλλα λεφτά και παίρνεις από εκεί για να κάνεις, νομίζω τότε ότι δεν έχεις μέλλον, ρε φίλε. Άμα κάνεις τρεις μετά. Ένα λεπτό τελειώνω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και κάνεις, ξεκινάς λάθος στο σχεδιασμό, λοιπόν. Ναι. Μου φέρνεις μεγάλους παίκτες σε ηλικία και ξεθαμένους δηλαδή. Βλέπε Καράμπελα, βλέπε Ραούλ Μπράβο, βλέπε ξέρω εγώ Τσιμπούρ, ναι. Βλέπε Μπουγκέρες, βλέπε ξέρω εγώ ό,τι θέλεις, σαβούρες, ποδοσφαιρικά έτσι. Δεν επιτρέπεται τώρα. Γιατί η Β' Εθνική θέλει ρόστερ, καταρχήν νεανικό ρόστερ. Μισό λεπτό λίγο. Να μπορεί να τρέξει. Μισό λεπτό λίγο. Σχιζοδήμο, έλα λίγο μέσα. Όπα. Σήμερα, Τι λες, ρε. Έπεσε μαύρο για ένα λεπτό. DJI. DJI. Η DJI. Η DJI αυτός που είναι υπεύθυνος θέλει κάτι κλωτσιές. Θέλω να τον πρίζει, να τον βάζει στο δωμάτιο. Πρέπει κουφάλες από την DJI. Τι θα γίνει. Μόνο τα 4.000 θα παίρνει το μήνα. Θα έχετε καμιά καλή εικόνα κάποια στιγμή. Θέλετε κάτι κλωτσιές εκεί στην DJI. Σας το λέω εγώ. Κλωτσιές και μπουνιές. Λοιπόν. Άντε μπράβο. Σαν τον λοιπόν. Αλέκο τον Πολάκη. Άντε μπράβο. DJI και DJI. 4.000 κάθε μήνα θέλετε. Δώστε σωστή εικόνα. Κάθε φορά 12.30 πέφτει αυτό. Άντε και είχε παραπάνω. Παραπάνω. Όταν παίρνετε ξέρετε. DJI. Οπότε λοιπόν έχει γίνει κακό σχεδιασμό από το καλοκαίρι. Συγχρόνως είναι και ο Αναστόπουλος, δεν περπάτησε την ομάδα. Έστω ότι ρόστερ είναι αυτό εδώ πέρα από άποψη φυσικής κατάστασης. Και επειδή ήταν και απλήρωτη επί σειρά μηνών, ήταν και απίθαρχη η ομάδα, δεν μπορεί να τους μιλήσει κιόλας όταν έχει να λαμβάνει λεφτά ο άλλος. Τι μπορεί να το πει, μπορεί να το πει τίποτα. Τι πα και εσύ λαό, λε έγινε απέρτο, τι μπορώ να το πω. Τι πα λαό, είναι και απίθαρχη η ομάδα, φαίνεται σε κάθε παιχνίδι. Έτσι. Όλοι διαμαρτύρονται, όλοι τρώνε κάρτες, δεν ξέρω, 6-7 φάγανε σήμερα κάρτες πάλι. Λοιπόν, και όλοι είναι απίθαρχοι.
Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε να περπατήσει η κατηγορία. Ήταν θέμα χρόνου. Παρ' όλα αυτά ήρθε ο Γενάρης. Κάθε Κυριακή είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Ναι. Σήμερα ήταν από τους καλύτερους. Έπιασε και πέναλτι και λοιπά. Να κάνω μια ερώτηση. Και το Γενάρη τώρα, για να το κλείνω, το Γενάρη λοιπόν, σου έρχεται μια περίοδος μεταγραφική για να διορθώσεις τα κακό κείμενα, τα λάθος δηλαδή αυτά που έχουν συμβεί. Πάλι δεν έχεις μαρούλι για να πληρώνεις για να πάρεις. Τους δόθηκε μια ευκαιρία με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο για να πάνε εκεί κατά χιλιάδες να πάρουν εισπράξεις, να πληρώσουν μερικά πράγματα, να κάνουν δύο μεταγραφές. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φάνηκε ο Καρυπίδης πάλι άσχετος είναι από το αντικείμενο διοικητικά. Διότι έβαλε, έβαλε 5 φράγκα, 5 φράγκα. Άσε με να τελειώσω. 5 ευρώ, 5 ευρώ, ευρώ στο, τελείωνε, στο πέταλο έβαλε ρε φίλε. Στην Γάμα Εθνική απάς 10 έχει. Τι άσε πω τώρα, πώς θα σου πάρει τα λεφτά για να πληρώσει να κάνει κινήσεις εκεί πέρα. Πάλι δεν μπόρεσε να πάρει λεφτά από το κύπελο. Φυσικά τα λέω. Και ειδού το αποτέλεσμα. Κίτρινη φωνή. Και ειδού το αποτέλεσμα. Για το μεταγραφικό σχεδιασμό, εγώ δεν έχω να δώσω κάποιο δόλο. Γιατί Λούμπε. Ο Αλφα Καράμπελας που ήρθε, Λούμπε. Ήρθε από την Πριμέρα Division όταν ήρθε στον Άρη. Λοιπόν, ο Τζιμπούρ ήρθε κυπελούχος με την ΑΕΚ όταν ήταν αρθή. Ο Μπουγκέρα διεθνής Αλγερινός όταν ήταν αρθή. Λοιπόν, δεν θέλω να καταλογίσω κακή πρόθεση στις μεταγραφές και ότι ήταν φτηνοί παίχτες ή ήταν κακοί παίχτες. Το ότι δεν βγήκαν κάποιοι παίχτες, δεν γυμνάστηκαν σωστά, δεν κάναν καλή προετοιμασία. Είναι υπεύθυνο και το προπονητικό team. Σε αυτό το θέμα δεν θέλω να δώσω κάποια κακή πρόθεση στον Καρυπίδη ότι δεν έκανε κάποιο σχεδιασμό που να μπορούσε να ανεβάσει την ομάδα. Από εκεί και πέρα αποδείχθηκε όμως ότι η τσέπη στην πορεία ήταν άδεια. Και σε θέματα δημοσίων σχέσεων και σε πολλά πράγματα που χρειάζονται στην κατηγορία. Γιατί σε όποια έδρα και να πάω, σκυλιάζουν όλοι να μας κερδίσουν. Και καλά κάνουν, έτσι. Κανένας παίκτης από αυτούς που παίζουν στον Άρη ναι. δεν έχει παίξει β' εθνική. Δεν έχει παίξει την κατηγορία. Κανένας. Κανένα. Ναι, αλφα-εθνική έχουν παίξει. Αλφα-εθνική και εξωτερικό. Δηλαδή, δεν έχει παίξει κανένα. Δεν γίνω δόλο κακό. Δεν ξέρει την κατηγορία κανένα από αυτά. Άσε τώρα, αυτά είναι να χαμηλώσουμε τώρα. Εγώ λέω τα πράγματα, δεν μπορώ να τα κρίνω μετά χρυσό προφήτη. Όταν γίνανε μεταγραφές, ήταν παίχτες καλοί όλοι. Δηλαδή τώρα ο Καράμπελας που ήρθε από την Πριμέρα, τον ακούω τώρα και γελάω. Δεν μπορούσε ο Καράμπελας θεωρητικά. Μισό λεπτό ρε φίλε. Με μεταγραφή τον πήρατε από εκεί. Τον αφήσαν ελεύθερο, δεν του έκανε και ήρθε εδώ. Από πού ήρθε, ρε, από την Κίνα ήρθε. Με την αλυσίδα ήμουν. Καθόταν 4 μήνες εκεί δεν έπαιξε μπάλα. Να πούμε, μου το φέρανε εδώ με 10 κιλά υπέρ. Ήταν ένα παίκτη εν ενεργεία. Πάμε, θα το φάμε με τον Άρη. Πολύ ώρα, λέγε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα τα πράγματα σφίξανε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα λέγαμε ότι η ομάδα δεν παίζει ποδόσφαιρο ακόμα και όταν κέρδισε το λέγαμε αυτό. Ότι η ομάδα δεν παίζει ποδόσφαιρο. Δεν εμφανίζεται καν στο γήπεδο και οι παίκτες εκτός ότι είναι αγύμναστοι και απίθαρχοι δεν δείχνουν ούτε λίγο τη στοιχειώδη διάθεση και εγωισμό. Να σεβαστούν τη φανέλα που φοράνε. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Τουλάχιστον να δείξουν μια προσπάθεια, κάτι. Δείχνουν ότι δεν μπορούν καθόλου. Και πλέον χρειαζόμαστε ένα μικρό θαύμα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανέβουμε. Τι θαύμα, ρε. Άμα ανέβει μια τρίτη θαύμα. Ομάδα, αν ανεβαίνουν τρεις ομάδες, κανονικά πρέπει τα Τρίκαλα να ανέβουν. Τα Τρίκαλα έχουν πολύ καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Αυτή τη στιγμή τα Τρίκαλα παίζουν την καλύτερη μπάλα. Καλύτερη μπάλα στην κατηγορία παίζουν. Και τη Λαμία πατήσανε και με τον Απόλλωνα μέσα στα Τρίκαλα με αντεπίθεση. Πιέζανε συνέχεια και έφυγε ο Απόλλωνα σε δεύτερο ρόλο σε αντεπίθεση στο μεγάλο χώρο. Πολύ καλογυμνασμένη ομάδα. Και πολύ πιθανόν να τερματίσουν και πιο πάνω και τον Άρη. Και κάτι άλλο. Περικλή Αμανατίδη, τόσα χρόνια μέσα στους βρωμιάριδες εκεί πέρα, έπρεπε κάπου να πας σε μια ομάδα να αναδείξεις λίγο το ποδοσφαιρικό σου ταλέντο. Με τη βρωμιά, τα άσα ημίχρονα διπλά τελικά, είδες ότι δεν έβγαινε δουλειά. Ευκαιρία λοιπόν, στο γυαλιά ο οποίος ήρθανε, λέει να περάσουμε, όχι θα παίξουμε στα ίσια. Πήρε στον Απόλλωνα 0-1. Από την αρχή στην Γεωργιάδη, ναι. Θα χτυπούσαν την άνοδο. Μπορεί να χτυπούσαν την άνοδο. Τα Τρίκαλα. Λοιπόν. Άσε να μιλήσει πρώτα ο. Λέγε ρε, λεμονί, λεμονί. Για λεμονί έχει πιο ενδιαφέρον. Για λέγε, για λεμονί, τι έγινε ο λεμονί. Γελάει ο κόσμος. Γελάει όλος ο κόσμος. Αφήστε τον όμως να μιλήσει. Τι έγινε ρε με τα δύο κλίματα, κακομοίρη. Στην κλήρωση του κυπέλου, όλοι θέλαν τον Ολυμπιακό. Γελάει ο κόσμος όλος. Βρε κουρελί. Καταρχήν συγχαρητήρια. Ο παδικά λέει ο κουρελί. Τι να πει, Οπαδικά, τι να κλάσεις κοντά στον Πάοξη, ρε φίλε. Εγώ έχω 44. Είναι το ίδιο πράγμα, έχω 44. Τι να κάνεις οπαδικά, άδειο ο Καρασκάκη, βρε τώρα. Κάτσε, άκουλε, κάτσε. Τι πέλο σήκωσε σήμερα. Τι έγινε, μίλαγες 35 λεπτά, προφέσορα, και κάνεις και εκπομπή. 35 λεπτά, Λούμπεν. Λούμπεν. Λοιπόν. Λέγε. Είχαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το άκουγα τώρα που ερχόμουν από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό. Μπορώ να το πω το ραδιοφωνικό σταθμό. Να το πεις. Από το Μετρόπολης.
Τι είπανε? Στην εκπομπή του Πασκάλη Καμόρα είχε βγει ένα γκάλοπ ερώτηση σε νεαρούς που καθόντουσαν στις καφετέριες και έτρωγαν τα λεφτά του μπαμπά και του παππού, γιατί οι ίδιοι οι περισσότεροι είναι τεμπελχανάδες. Δεν έχει δουλειές. Το δεν έχει δουλειές, μη μου το λες εμένα, γιατί δεν έχει δουλειές, με αξιοπρεπή μισθό. Σωστό. Α, από το να μην έχεις καθόλου όμως, καλύτερα να έχεις. Μην κάνεις κριτική τα μικρά παιδιά. Σταμάτα, παλιά παζοξίεσαι. Σταμάτα. Έτσι, φάγατε λοιπόν, καλά λεφτά. Έφυγες καλά. Εγώ ήμουν πασό επί Παπανδρέου, αλλά δεν διορίστηκα στο δημόσιο. Ναι, αλλά ίσως καλά λεφτά τρώγατε τότε. Ναι, φάγατε καλά. Ήμουνα στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Τράκερ ένα μάξι. Ναι. Έχει 100.000 ζημιά, το βγάζει 400, παίρνετε εσείς τα 100, αυτά, βάζετε μέσα στην εταιρεία. Αυτά ούτε, ούτε τα ξέρουμε. Ούτε στα έργα του Φόσκολου. Φρεάσε τώρα. Φόσκολου. Τον έλεγε κιόλα σκουπάνα το εγώ, ας το βγάλω εγώ τη ζημιά. Μπράβο, ναι. Αυτό έπρεπε να γίνει ασφαλισσαράς ο Τζόρνταν, ρε. Πολιτής, δεν ξέρουμε το έργο. Η ασφαλιστική βιομηχανία έχασε. Άκουσα λοιπόν ότι δεν ξέρανε τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Ήταν υποχρεωμένοι. Άλλος έλεγε το όχι, άλλος έλεγε. Έχετε μούτρα ρεξιντάριδες, να πείτε τα παιδιά, καλά κάνουνε. Ρεμπεσκέδες είστε εσείς που χάνετε τα λεφτά, παλιοκλεφταρά. Όχι να είναι ανεστόρυτα τα παιδιά. Όχι να είναι ανεστόρυτα τα παιδιά. Εγώ δεν μίλησα πάνω σε κανέναν. Και εσείς είστε εξιντάριδες, παιδιά του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, δεν είμαι στο Πολυτεχνείο, είμαι μετά. Στην μεταπολίτευση. Λοιπόν, ναι, ρεμπεσκέδες που όπως είπα μασάτε τα χρήματα του πατέρα και του παππού και της γιαγιάς και της μαμάς και είσαστε μαθητές γελί και της πλάκας και οι καθηγητές σας με τις κοτσίδες και τα σκουλαρίκια είναι χειρότεροι από εσάς. Πιο κατάπτυστοι έπρεπε να σας έχουν μάθει ότι γιορτάζουμε την έναρξη της Επαναστάσεως του 1821. Φάγανε τα λεφτά μας. Λάθος κάνεις, σχεδόν ανιστόρητος είσαι. Δεν γιορτάζουμε αυτό, αλλά δεν πειράζει. Αυτό. Την έναρξη της Επαναστάσεως. Λάθος κάνεις και εδώ. Δεύτερον, αυτό έγινε και λόγω της φιλικής εταιρείας, η οποία είχε την πληροφόρηση ότι ο τουρκόφιλος Μέτερνιχ, πρωθυπουργός της Αυστρουγκρικής Αυτοκρατορίας, φοβήθηκε όταν οι Τούρκοι πήγαν έξω από το σπίτι του στη Βιέννη και θέλαν να του εφαρμόσουν το Οθωμανικό δίκαιο. Τότε το αποφάσισαν οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, αν ο Μαυροκορδάτος πήγε στην Αγγλία και αντί να φέρει 2.880.000 χρυσές λίρες δάνειο για τον αγώνα και για την πατρίδα. Από πού? Από την Αγγλία. Α, έφερε, έφερε μαζί με τον Κολέτη, ναι. Και τους έχουν και οδούς, εδώ να δεις πλάκα. Τι τα κάναν τα λεφτά αυτοί οι καλοί Έλληνες? Φέρανε 520.000 λίρες στο ταμείο του ελληνικού κράτους. Σαν το Άρης Καβάλα με θυμίζει. Αυτοί λοιπόν λεφτά, δεν παίζουν κανένα ρόλο οι προσκυνημένοι και οι απατεώνες. Σταμάτα ρε Κώστα με το μηδενισμό σου. Τι μηδενισμό, το ίδιο πράγμα είναι. Και ο Γράντας έδωσε στην Καβάλα 15 εκατομμύρια και δεν φτάσανε. Δεν ξέρω το Γράντα, εγώ ξέρω τρία ενοπής. Τον Κολοκοτρώνη και όλους αυτούς τους ήρωες. Το ίδιο πράγμα. Μα το ίδιο είναι σου λέω, ναι, κλέφτες ο Μαυροκοδάντος. Κλέφτες και άλλοι. Η πατριωτική φωνή. Λοιπόν, μετά την κίτρινη φωνή, αφού είχε πατριωτική. Και όλα αυτά να πάτε να τα μάθετε. Πού? Και να μην σας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και αντί να κρύβεστε κάτω από το τραπέζι, χασκογελάτε σαν ηλίθιοι. Αμαθείς. Φεύγουμε τώρα από εκεί. Πάμε. Γιορτάζει, μου λέει, το πέρασε 24 Μαρτίου. Ναι, μεγάλη ατάκα. Αυτή ήταν μεγάλη ατάκα. Ωραία. Τι να γίνει τώρα. Ναι, όχι, σχολιάζουμε. Τι είπαν τα παιδιά. Κάνουμε τον Ιρμό. Εγώ όταν μιλάτε δεν σας χαλάω κανένα Ιρμό. Καλά, σωστό. Συγγνώμη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το κράτος από την πατρίδα. Το κράτος είναι κάποιοι μετακλητοί υπάλληλοι, ο οποίος αύριο θα πάει σπίτι του, δεν ξέρω τι θα κάνει. Η πατρίδα όμως μένει. Το ότι έχει αδαείς πολιτικούς, οι οποίοι δεν έχουν την ευθυκρισία να δουν ότι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα έβγαινε ο Ντόναλντ Τραμπ και αντί να τον υποστηρίζουν λέγανε μην τους βρει το κακό. Είπα και στο Μετρόπολη στο ραδιόφωνο στην εκπομπή του Κωστή του Ραπτόπουλου
ότι να πάρουν τα πόδια τους και να πάνε στον άνθρωπο να του ζητήσουν συγγνώμη. Οπα. Και, να, και προσκυνημένοι. Να του κόψει λεφτά. Σταμάτα, ρε Γιώργο. Τι, τώρα είσαι και λογιστή. Προσκυνημένου μα θέλει δηλαδή. Ποιο προσκυνημένο λεφτά. Κάτσε να ολοκληρώσει λεφτά. Ελληνική καταγωγή είναι ο άνθρωπο. Ο Τραμπ. Βεβαίω. Λοιπόν, να πάτε να πάρετε λεφτά από τον Χριστιανό που μπορεί μετά το 45 να κόβει όσα χρήματα θέλει και να αφήσετε τις εξυπνάδες με την κυρία στο Βερολίνο που δεν ανοίγει το πορτοφόλι της. Καταλάβατε, αδαείς. Άρα να ζητήσουμε άλλο αφεντικό εννοείς. Ναι. Άλλο αφεντικό να ζητήσουμε. Καταλάβατε, ας αφεντικά τώρα. Δηλαδή, αυτό δεν σου δώσει λεφτά, πόσες θα δώσει. Εσύ κάτσε με τις αρκούδες. Σε ρωτάω, ρε μεγάλη. Καλή ερώτηση. Λοιπόν. Λεφτά για πόσες θα δώσει, έτσι τζάμπα. Έτσι δώρο. Ναι, επειδή είμαστε όμορφοι. Δώρο. Έτσι ναι. Δώρο. Ναι. Αυτά λοιπόν, που τα μάθατε εσείς, ρε φίλε. Τα μάθαμε εκεί που πρέπει. Σταμάτα τώρα, ρε άνθρωπε. Κάτσε να ολοκληρώσω. Να πάρετε προστάσεις του χρόνου. Πάμε λοιπόν. Πες μας εκεί κανένα παραμύθι, άστα. Τι παραμύθι, ρε. Από εκεί και πέρα. Θα ήθελα να πω ότι και στην παρέλαση, η οποία επιβάλλεται να γίνεται, διότι ο κόσμος πρέπει να βλέπει τι στρατό έχει, αν είναι καλά γυμνασμένος, αν λειτουργούν τα οχήματά του. Μιλάω φυσικά πολύ χονδρικά πλέον. Βγαίνουν 5 και 500 και σημαίνει ότι λειτουργούν. Και να νιώθει μία ηρεμία υπό την έννοια ότι δεν θα έρθει αύριο ο κουμπάρος του κυρίου Καραμανλή Καραμάναλη και θα του κατεβάζει το παντελόνι στο πεζοδρόμιο για να του εφαρμόσει το δίκαιο που προείπα, ούτε στη Μαρουλία και την Αφροξυλάνθη τη γυναίκα του θα της ανεβάζει το φόρεμα στο πεζοδρόμιο σαν κατακτητής διότι έχει κάποια βιολογική ανάγκη. Εκτός κι αν μου πει τώρα κάποιος από αυτούς που έλεγαν ότι δεν ξέρουν την 25η Μαρτίου ότι θα πάρα του κάνουν μίμηση. Καταλάβατε. Άμα χάσετε την πατρίδα, πάρτε μετά όσα λεφτά θέλετε. Δεν τη χάσα την πατρίδα, ρε. Όχι. Θα σου πω κάτι εγώ τώρα. Η πατρίδα δεν χάνεται. Θα σου πω κάτι. Λέγε. Με πήρε εμένα ακροατής μια και δυο, και όχι ναι. Μια και δυο, πολλές ναι. Φορές. Ναι. Δεν ξέρω και στον Τζόντα, πιθανόν να τούτια και κοινού. Ναι. Μου λέει. Ναι. Εγώ λέει είμαι άνεργος. Μάλιστα. 4 χρόνια. Μάλιστα. Πήγα να κάνω εγχείρηση, λέει. Ξέρω εγώ μια αυτή και τα λοιπά και μου ζήτησαν 5 μήνες μετά. Μάλιστα. Τη γυναίκα μου τη διώξανε, λέει, τα αφεντικό, ήθελα να την πηδήξει για να την κρατήσει τη δουλειά, έφυγε, λέει, δεν κάθισε. Έτσι μας είπε αυτός. Μπορεί να κάθισε και να μην. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Τα παιδιά μου, λέει, έχουν φύγει στο εξωτερικό και τα δύο σπουδάζουν, ξέρω εγώ, γιατρός ο ένας, ο άλλος δικηγόρος, τι διάλογο σπουδάζει, καλά παιδιά, ωραία. Και το σπίτι μου, λέει, να πούμε, το έχει πάρει τράπεζα κατά νου, να πούμε, δεν μπορώ άλλα 300 χρόνια. Λεφτά δεν έχω να πληρώσω το δάνειο, το γάσι να πούμε. Φταίει το κράτος, όχι, μισό λεπτό, πατρίδα. Μισό λεπτό, όχι πατρίδα. Μισό λεπτό, ρε, ένα πράγμα θα σας πω. Μισό λεπτό. Σοφά πράγματα θα σας πω εγώ τώρα. Και γίνεται η σύραξη. Εγώ λέει, γιατί να πολεμήσω, τι έχω λέει να χάσω. Τη δουλειά που δεν έχω, την υγεία που δεν έχω στα νοσοκομεία, τα παιδιά μου που φύγαν στο εξωτερικό εκδιωγμένοι από το πολιτικό καθεστώς κτλ. Η γυναίκα μου που είναι άνεργη. Το σπίτι μου που δεν το έχω εξοφλήσει. Για ποιο λόγο λέει απαντώ, εγώ. Μισό, απαντώ. Μισό, α, μισό. Για ποιο λόγο λέει εγώ. Ναι. Στα 50 μου, στα 48 μου, ναι. Στα 52 μου. Να πω στη διαδικασία να πω χάνεται η πατρίδα. Ναι. Στα παπάρια μου λέει μου τα πήραν όλα οι Έλληνες. Ναι. Οι Τούρκοι λέει θα μου τα πάρουν. Το κράτος έτσι λέει, δεν φταίει η πατρίδα. Ακού. Έτσι λέει αυτός. Ναι. Ο οποίος σαν αυτόν είναι χιλιάδες. Του απαντάω. Δεν λέω εγώ ότι αυτός τα έκανε σωστά. Τουρκική ζωή έτσι όμως. Ναι. Δεν μπορούμε να τον κατακρίνουμε. Έναν άνθρωπο, ένα λεπτό μαλάτο, ναι. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 7.000 ένσημα στα 52 του και έχει 5 χρόνια να δουλεύσει, δεν είναι τεμπέλης. Όχι. Και η γυναίκα του που δούλευε σε μια ιδιωτική βιοτεχνία 15 χρόνια και μεγάλωσε και 2 παιδιά και κατεβάσει βλεβίτη και τα μάτια της γίνανε από την ορθοστασία και την αϊπνία, δεν είναι τεμπέλα η γυναίκα. Αυτούς, άμα μπει ο Τούρκος, στα παπάρια τους, το καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, να απαντήσω. Απάντησε τώρα. Να απαντήσω. Ναι, απάντησε, ναι. Για απάντησε. Όλα αυτά που για... λες, ναι. Ότι δεν έχουν δουλειά, ναι. Ότι χρωστάνε στις τράπεζες, ναι. Και όλα τα άλλα δεινά, ποιοι φταίνε. Οι ελλειποβαρείς πολιτικοί. Βρε, δεν με νοιάζει. Όταν πάνε να ψηφίσουνε, όχι. Βρε, η ουσία ποια είναι. Να δεν μου λες τώρα. Να άσε τώρα ποιο φταίει τώρα. 500.000 παλικαράδες με κάτι μπράτσα τέτοια. Ναι. Με μυαλά τεράστια. Μάλιστα. Που φύγανε τα τελευταία 5 ναι. Χρόνια από τα 19, ναι. 20 μέχρι τα 25. Μισό, μισό λεπτό ναι. Έξυπνες η Τουρκία. Η Τουρκία. Δεν μου λες, γίνεται πόλεμος. Θα έρθει πίσω να πολεμήσει αυτός. Θα έρθει να πολεμήσει. Το θα πιθανολογώ ότι θα έρθει. Το πιθανολογήσω εγώ, το πιθανολογώ ότι δεν θα έρθει.
Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Και καλά θα κάνει και δεν θα έρθει. Θα πει εμένα. Άμα τώρα εσύ κάνεις προπαγάνδα. Όχι, εγώ λέω την αλήθεια. Δεν κάνω καμία προπαγάνδα. Αλήθεια. Όχι, ο 25ης τώρα που παίρνει το σακίδιο να φύγει στην Αμερική. Δεν φταίει η πατρίδα σου, λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος είναι. Άμα είναι μαλάκες οι πολιτικοί, ρε φίλε. Η πολιτική. Άσε το φρασιολόγιο σου, ανακάλεσε το. Ανακάλεσε αυτό το που τα φέρανε εδώ μέχρι τώρα. Ανακάλεσε το. Αφού πέρα τα διαρκέα του πάω. Ναι. Και πληρώσαν 11 εκατομμύρια τη 40. Ναι. Αυτή η πολιτική. Ναι. Η πολιτική που δεν φταίει η πατρίδα όμως. Η πολιτική. Η ουσία ποια είναι. Δεν υπάρχει εθνικό φρόνημα. Και βρίζετε τα παιδάκια. Πάλι αυτοί φταίνε. Μισό. Ναι. Και βρίζετε τα παιδάκια. Εσύ βρε Πασόκε 60 χρονών. Ναι. Που έχει λιγδώσει το άντερό σου με την άλλη την ασημογυναίκα την. Πώς τη λέγανε. Που πήγε από τη Γαλλία να κάνει επανάσταση στη Μερκούρη. Τα μάρμαρα που δεν ήρθαν ποτέ. Ναι. Τι με εκπλέει τα μούτρα έτσι. Και φταίνουν τα παιδάκια και ο 45-50 που δεν έχει εθνική συνείδηση. Όποιος δεν ξέρει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Λέγε Γιώργο, σ' ακούω. Ένα λεπτό, ναι, λέγε. Να απαντήσω και σε να κάτι απαντήσεις. Τελευταίο. Να απαντήσεις. Εάν δεν καταλαβαίνετε ότι η πολιτική αυτή που στείλετε εκεί μέσα είναι... Εσείς τους στέλνετε, άιντε. Ελιποβαρείς, τι να σας κάνουμε. Και το τελευταίο να πω και για την ομάδα μου. Οπα, συγχαρητήρια που πήραν το κύπελο στο μπάσκετ γυναικών. Α, και αυτό είναι. Ο λεμονής τουλάχιστον ναι, ναι, ναι. Είναι Ολυμπιακός. Τουλάχιστον. Και τι είναι αυτό. Θα τον δούμε. Και ο Βούζες δεν ήταν Ολυμπιακός. Εγώ περίμενα τον Αλέφαντο να πάρει. Ναι, εγώ τον Αλέφαντο. Αυτός περίμενε τη λιμουζίνα. Έπρεπε να πάρουμε το Γουχού. Γιατί ο Γουχού. Ο Γουχού καλύτερος είναι. Ναι, ναι, σε προχωρώ. Ο 10 κλάσσες ανώτερος είναι ο Γουχού. Άσε και μια καριέρα πίσω του, εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, πριν πεις οτιδήποτε, μέχρι το διάλειμμα που είναι μία η ώρα. Κουμούνα. Η παρέλαση είναι μια μεγάλη μπίζνα. Ναι. Από τις βενζίνες που γεμίζουν τα τάγκς και τα αεροπλάνα και είναι χιλιάδες ευρώ. Ποιος κερδίζει, λέγε ρε μαλάτο. Ποιος κερδίζει. Ναι, ποιος κερδίζει. Ο Λάτσης. Ο Λάτσης. Άντα κερδίζει ο Λάτσης. Λοιπόν, γιατρός Ηρακλειδέας. Όπα. Οι πρώτες εχθροπαξίες ξεκίνησαν στις 14 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Δεν είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Αν το λάβαρο της Επανάστασης. Έτσι, αυτά θα λέγαμε. 5 Μαρτίου ναι. Από παλαιό παλαιό τον Γερμανό, η ιστορία πολλές φορές έχει ανακρίδες. Μεγάλη θρησκευτική εορτή, λέει. Ακριβώς. Αυτό. Ναι, και τα εισόδια του Θεοτόκου. Το γνωρίζουμε. Άκουδο. Η Θεοτόκο δεν την κάνω ένα Θεό όμως, γιατί είναι θηλυκό. Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη από τις Αγίες. Θεό δεν την κάνω γιατί είναι θηλυκό. Δεν είναι αρσενικό. Ναι. Το κατάλαβες. Ξέρω και το λόγο. Στο χριστιανισμό προχωράμε. Η γυναίκα είναι υποδιέστερη. Σε όλες τις θρησκείες. Σε όλες τις θρησκείες. Ορθόν. Γιατί ορθόν. Κακός. Κακός ή ορθόν. Έτσι είναι, αλλά είναι κακός. Όχι, λέει, λέει τα λες καλά, λέει κακός. Α, έτσι. Ναι. Με το ζόρι, λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας, 800 άτομα στο τελικό του χάντμπολ, στο δίθεν ασπρόμαυρο κάστρο της Κοζάνης. Ούτε τη μισή κερκίδα δεν γέννησε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ένα λεπτό. Ναι. Συγχαρητήρια για το κύπελο. Θα πάμε διάλειμμα και μετά. Ναι. Λοιπόν, ναι. Συγχαρητήρια για το κύπελο του ΠΑΟΚ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Πάντα τέτοια στο χάντμπολ. Σταμάτα, ρε, δεν θα σε διακόψουμε τώρα. Ναι. Με διέκοψε. Εσύ πρώτα πει με διέκοψε. Εγώ δίνω συγχαρητήρια. Λοιπόν, λέω πάντα τέτοια κύπελα. Συγχαρητήρια τον Νίκο τον Γεωργιάδη από το Κιλκής. Καταρχήν πήρε και τα τρία τρόπια που έχει ο ΠΑΟΚ στο χάντμπολ, στο κύπελο. Τι είναι αυτός, προπονητής. Προπονητής του ΠΑΟΚ, λοιπόν. Τρομερή δουλειά εκεί από το Παλίκαρο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Το μάτσο τελικό ήταν ο χθεσινός, δεν ήταν ο σημερινός, με τον Φίλιππο Βερίας να πούμε εκεί πέρα. Εκεί που έχανε ο ΠΑΟΚ 18-13 και κάποια στιγμή το έφερε το μάτσο στην παράταση και στα δευτερόλεπτα της παράτασης έβαλε τον γκολ και πήρε την νίκη. Λοιπόν, αναμενόμενο ήταν σήμερα πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το σκορ, πήρε το κύπελο. Συγχαρητήρια λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά για κάτι. Τους γιατρούς τους Ηρακλειδείς που μελέουν 800 άτομα στην Κοζάνη και λοιπά. Αυτό είπε, ναι. Αυτοί δεν πάνε 800 άτομα στο γήπεδο. Πάει στο ποδόσφαιρο. Απάντηση. Λοιπόν, Λέγε. Και κρίμα και για τον Ηρακλή, διότι αναβλήθηκε η K20 να πούμε, διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το φροντιστή τους. Να πληρώσουν και δεν κούρεψε το χόρτο, δεν πήρε και τον ασβέστη να κάνει τις γραμμές για τέτοια κατάτια. Λοιπόν, γιατρέ Ηρακλειδέα, νομίζω δεν πρέπει να μιλάς τώρα για κόσμο. Πάω, έχει καταρχήν. Ναι. Πολλοί κόσμοι δεν ήξερε πότε ήταν το μάτς. Άλλοι δεν ξέρανε αν υπάρχει Final Four κλπ. Δεν έγινε καμπάνια. Καμπάνια. Κοινωνιακό του πέρασε. Τι τώρα για το hardball να τρελάσει. Μιλάω Γιώργο, stop, κανένα δεν μιλάει. Πάμε. Τρελάσει.
Τι να πούμε, για παρέλαση. Ό,τι γουστάρεις. Για την παρέλαση άποψή μου. Για εθνική ομάδα. Για εθνική ομάδα, εντάξει, κακώς την κατηγορείτε. Έπαιξε όπως παίζει το 2004. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω. Γιατί ξαφνικά η εθνική ομάδα έχει γίνει αντιπαθέστατη όταν φωνάζαμε σήκωσέ το τιμημένο κτλ. Φωνάζει και ο Ραπτόπουλος τότε. Βέβαια, εννοείται. Δεν διαφωνώ. Άρα λοιπόν, άσυλο στην ελληνική ομάδα και μπράβο τη να πούμε. Τώρα για την παρέλαση, τι άλλο να πούμε, τα έχω πει 100 φορές. Θεωρώ ότι η μαθητική παρέλαση είναι κάτι εντελώς άχρηστο και ειδικά αυτό το έσχος που γίνεται για μένα που ξεφτυλίζεται τη σημαία. Το ότι δηλαδή η σημαία δίνεται στον πρώτο μαθητή. Αυτό είναι εμετικό για αυτό που πρεσβεύει η σημαία. Σε ποιον να τη δώσουν, κάτσε να πάρει. Δεν είναι τίμιο, καλά λέει ο Γιώργος. Δεν είναι τίμιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί ο μπαμπάς του να είναι έμπορος ναρκωτικών και να πληρώνει τα καλύτερα φροντιστήρια. Και ο άλλος να βγάζει 19.9. Και το παιδί του εργάτη με το φρόνημα και τα λοιπά, για μένα είναι να μην υπάρχει καθόλου. Να είναι Αλβανός και να είναι ο καλύτερος μαθητής, ναι. Παράδειγμα. Ναι, μπορεί να. Στη Χαλκιδική. Ναι, ναι, ναι. Η άποψή μου είναι να δίνεται. Ναι, η άποψή μου είναι να δίνεται με κάποια κλήρωση ή να σου πω την αλήθεια και στους μαθητές να μην δίνεται και καθόλου. Λοιπόν, γιατί υποτίθεται ότι έχει την έννοια του ελάβνο η σημαία, προελάβνο κτλ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για τις στρατιωτικές, είναι ένα θέμα εσωτερικής κατανάλωσης. Είναι ένα θέμα το οποίο για μένα πρέπει να γίνεται παρέλαση. Βενζίνες. Να μην δείχνουμε, ναι, εκτός από αυτά, αυτά είναι τα λιγότερα. Να μην δείχνουμε ότι είμαστε σκορποχώροι, ότι υπάρχει μια χύψη πειθαρχία. Εννοείται ότι πρέπει να τιμούνται οι ήρωες του 21. Κάνανε κάτι απίστευτα μεγαλειώδες, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία 25η Μαρτίου φυσικά. Απλά έτυχε και το καθιερώσαν αργότερα. Για να συμπίπτει και με τη γιορτή της Παναγίας. Δηλαδή, αν η πιο κοντινή χριστιανική γιορτή τότε ήταν ο 15 Αύγουστο, το 15 Αύγουστο θα είχε γίνει η Επανάσταση. Μπορεί να ήταν του Ευαγγελισμού τότε, ρε φίλε, και είπαν τότε θα τη σηκώσουμε. Ναι, εντάξει, τώρα, ναι, αυτό σου λέω ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί. Αυτό που είπε ο γιατρός. Συγγνώμη, έχει αποδειχθεί ότι άρχισε στην Καλαμάτα στις 19 Μαρτίου. Ναι, όχι 25 λοιπόν, γιατί δεν λέμε λοιπόν την 19η. 14, όχι 19. Ναι, εκεί. Επίσημα, μπράβο. Και το ωραία. Τότε. Ωραία, γιατί στην δεν κάνεις λοιπόν στις 14 την παρέλαση και την κάνεις στις 25. Δηλαδή έλεος πια με αυτό τη θρησκεία. Έλεος αυτό το έσχος. Αυτό το έσχος πρέπει να εκλείψει. Οι πολιτικοί τι φέρανε φίλε εκεί πέρα. Καλά, καλά. Θα σου πω μετά. Από εκεί και πέρα τώρα, ότι δεν υπάρχει πατριωτικό φρόνημα, εντάξει. Μην ξεχνάμε ότι και το 40, αν θυμάστε καλά, από ιστορίες που λεγόντουσαν όταν έγινε ο πόλεμος, όλοι λέγανε ότι η νεολαία του 40, και απαντώ στον κύριο εδώ δίπλα, λέγανε όλοι ότι ήταν με διαφορά η χειρότερη, η πιο οκνηρή και οι πιο απαράδεκτοι νέοι που είχαν βγει μέχρι τότε. Και ανέβηκαν φυσικά εννοείται στα βουνά, πήγαν στην Αλβανία, δώσαν όλοι τους τις μάχες και η Ελλάδα το 40 ναι. Απέκρουσε τον κατακτητή και φυσικά εννοείται όπως πάλι έχω ξαναπεί, δεν σκοτώσαμε ούτε ένα Γερμανό πολίτη, εννοείται αυτό, αυτά είναι ψέματα, σκοτώναμε φασίστες. Αυτό κάναμε τότε σαν Έλληνες. Και μπράβο μας και μας τιμάει αυτό. Φασίστες σκοτώναμε λοιπόν. Και φασίστες θα σκοτώσουμε και τώρα, άμα γίνει πόλεμος. Λοιπόν, αυτό πάει αλλού. Δεν ξέρω που πάει. Α, λοιπόν, αυτά. Άρα λοιπόν αυτά τώρα όλα οι κορώνες που γίνονται, γίνονται για θέμα εσωτερικής κατανάλωσης. Δηλαδή να σου δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί σήκωσε ο Αλβανός, γιατί φόρεσε ο άλλος την μπούρκα, γιατί έκανε η άλλη το μίνι κτλ. Αυτά είναι δευτερεύοντα προβλήματα. Μια υγιή χώρα δεν την απασχολούν. Αυτή τη στιγμή όλοι πρέπει να ξεχάσουμε ότι τρώμε τη μία φάπα πίσω από την άλλη, ότι έχουμε κάποιον ο οποίος έχει καπηλευτεί το όνομα της αριστεράς και λέει ότι είναι αριστερός και πηγαίνει και κατεβάζει τα παντελόνια του, όπως φυσικά το ίδιο κάνουν και οι αντίπαλοι, έτσι. Εγώ συμπονώ και τους πατριώτες, τους νεοφιλελεύθερους, τους δεξίους, οι οποίοι λένε ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι νεοφιλελεύθερος. Όντως, είναι προσκυνημένοι, είναι γεγονός αυτό. Αλλά φυσικά έχουμε παρελάσει, survivor, τελικούς handball και το ένα και το άλλο. Να μην ασχολείται γενικώς κανείς με κάτι. Αποφασίζουν άλλοι για μας. Ο άλλος, πιο συνειδητοποιημένος, είπε να αλλάξουμε απλώς αφεντικό. Δεν είπε να είμαστε ανεξάρτητοι. Ας αλλάξουμε αφεντικό, δεν πειράζει. Αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κομμουνιστής. Rapto.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες στο rapto.gr. Δύο λόγια στον Πόπι. Πόπι. Στα 32 εκατομμύρια μέσα ήσουν. Συμμετείχες. Μου το πεις τώρα εκδότης και βρίζεις τώρα τους άλλους. Εντάξει, είπαμε, τα φαντάσματα του παρελθόντος, όχι ξανά στο Χαριλάου. Αυτό ήταν το σύνθημα. Συμπουχώθηκες εκεί. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. 5-40-601. Πάμε. Ρωτάω.
τέταρτο μέσα. Παρέλα και ιστορίε. Πάνε, παίρνουν μάτι άλλοι εκεί. Και φρύ δύναμη. Στη... Άντε, πάμε. Αρχίκαμε. Και στην, στον επιτάφιο, άλλο εκεί πέρα με τα μπούκια απ' έξω. Αυτό δεν ακυρώνει. Ωραία, ωραία πράγματα. Μπούκια. Τα μπούκια απ' έξω τώρα στην Αθήνα. Δεν το ακυρώνει αυτό. Βράτε τα μπούκια απ' έξω, πάρε σε ένα κολόπαρο, βγάλε τα και δείτε. Δεν είναι έτσι. Βράτε καημένε τώρα. Πάτε στις εκκλησίες εκεί, στους επιταφείους και παίρνετε μάτι, κουρλώνουν τα μάτια σας. Πάλι ο ματάκι. Τώρα, η θάλασσα έγινε για όλη αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζονται τα μάτια τώρα που λες. Είναι η παρέλαση. Δίνονται σωστά τα κοριτσάκια. Τι σωστά. Όμορφα. Με τα μπλε τα ρούχα και τι άσπρε τι τα πουκάμε. Φύγει από εδώ. Φύγε. Τι φύγει από εδώ. Αυτό είναι εσύ. Εξαρτάται από το σπίτι και το σχολείο. Τώρα, άμα είναι η ενιαία, ο γυμνασιάρχη χαίρεται, τι να κάνει. Ο γυμνασιάρχη είναι κομμουνιστή, ρε. Άμα είναι κομμούνα. Κομμούνα. Γι' αυτό είμαστε. Πάμε, σταμάτα, πολλά λες. Και πάμε σιγάμε. Και παρακάτω. Δεν πειράζει, παρακάτω δεν έχει. Καλημέρα. Έχει. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Καλά. Γεια σου, γεια σου Γιώργο. Πάνω στο Γιώργο. Τι λέει. Καλά, αγόρι μου, τι κάνεις. Έχεις καιρό άφανης. Ναι, είχα έτρεχα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Καλά, δεν πειράζει, θα τα πούμε σε κάποια φάση. Θα τρέξουμε τώρα πάλι εδώ. Θα τα πούμε σε κάποια φάση. Okay. Στο πρώτο κομμάτι, στο θέμα των παρελάσεων, θα συμφωνήσω κατά μεγάλο ποσοστό με τον Κωστή. Η παραλλάξη. Κάνω, μην το κάνεις, κάνω καλά ή μην το κάνεις, αυτό λέω. Ναι, ναι, ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει κάτι θίτσες κουμπαρομπεμπέκες, οι οποίες όταν ήταν 20-30 χρονών ντυνόντουσαν, βαφόντουσαν και γινόντουσαν ωραίες έννοιες και κάναν ουρά εγκόμενοι. Και τώρα έχουν φτάσει στα 50-55 και ντύνονται ακριβώς το ίδιο, βάφονται ακριβώς το ίδιο και νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ακριβώς ό,τι κάναν πριν από 30 χρόνια. Η παραλλάξη έπρεπε να είναι το κερασάκι στην τούρτα. Έπρεπε να, είναι, να κάνουν πρώτα τον κόσμο να νιώθει υπερήφανος για τη χώρα του. Και ποιος μετά. Ποιος είναι υπερήφανος για τη χώρα του. Λέμε ποιες χώρες κάνουν παρελάσεις, έτσι. Ποιες χώρες κάνουν παρελάσεις. Τριτοκοσμικές χώρες. Εν πάση περιπτώσει, δεν έπρεπε να είναι το κύριο κομμάτι, έπρεπε να είναι το. Μείνανε στο παρελθόν, βρε πουλάκι μου. Οι παρελάσεις γίνονται αυτό, για να τιμήσεις αυτούς που. Αυτούς τους νικητές που δώσανε μια τον χώρα και το αίμα τους. Μια χώρα, στο πω εγώ, σαν τους Αριανούς. Οι Αριανοί με τις παρελάσεις είναι το ίδιο πράγμα. Κάθε χρόνο έρχεται ο Ψηφίδης, ναι, ή γίνει σαν το Λείψανο, ναι, και γιορτάζουν το κύπελο του Άρη. Όταν μια ομάδα ή μια χώρα δεν έχει παρόν και μέλλον, ωραία, το ρίχνει το παρελθόν. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κύριε Γιάννη. Ορίστε. Καλημέρα. Ο Παναγιώτης είχαμε γνωριστεί στην Νεάπολη στο κύπελο τότε. Ναι. Με απογοητεύεται πάρα πολύ. Γιατί? Αυτά τα παιδιά που είναι στι καφετέριες, ποιανού παιδιά είναι. Δικά μας. Δικά σας, της γενιάς σας. Αυτά μάλιστα τα παιδιά μάθανε αυτά που, μάλλον δεν μάθανε αυτά που έπρεπε να μάθουν, γιατί κανένας δεν φρόντισε να τους τα μάθει. Δηλαδή, συγγνώμη, και δεν είναι, και μισό λεπτάκι λίγο, και δεν είναι ευθύνη των καθηγητών μόνο, είναι ευθύνη και της οικογενειακής κυψέλης. Μα ο πατέρας του μπορεί να μην ξέρει γράμματα ο άνθρωπος. Τώρα, αλήθεια, από τα γράμματα, άμα είναι κάποιος εν γράμματος, πρέπει να γνωρίζει την ιστορία του. Φυσικά, γιατί θα την ξαναζήσει, παιδί μου. Ναι, συμφωνώ, αλλά άμα ο εγγράμματος... Τι ζει ο Έλληνας στην ιστορία του, κάθε χρόνο. Α, ακριβώς, τι ζει. Τώρα... Από το 1826, ναι, να μάθαμε. Αυτή ήταν ορισμένη. Δεν είχε προδοσίες. Ναι, έχει και το περιευθύνης υπουργών, γιατί δεν το καταργούν. Έλα ρε, έλα ρε. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά γιατί. Οπότε αφήστε τους αφορισμούς. Μια ζωή, ο ένας φταίει, ο άλλος φταίει, εμείς δεν φταίμε. Είμαστε σαν να είμαστε μια σειρά και ο ένας κοιτάει την καμπούρα του αλουνού. Εθνικό χωρίς φρόνημα, μπορεί να κοιτάει τη δικιά του. Άκουνε, ρε! Εθνικό φρόνημα, λέει, με 500.000 εξόριστους νέους στις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Με την και με άνεργους από νέους 19-25 να σπάει κόκκινο. Μα οι άνεργοι τους κάνουν οι πολιτικοί. Ρε, αυτό σα λέει ο άνθρωπος. Είναι στο μόνο που συμφωνώ. Όλα αυτά που γράφει. Έχει δίκιο. Επόμενη γραμμή, πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Ψέσαι εθνικό φρόνημα, παλιέ Πασόκια. Ναι, που τώρα είσαι στον πατριωτισμό και εσύ. Βρήκε ο κουτσό κατήφορο. Έλα κατήφορο, στενά παπούτσια. Ναι. Είπα να πει πατριώτη. Ναι, ναι, ψάξε βρέστα. Ο πιο πατριώτης τότε λοιπόν ήταν ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος. Ποιος. Πιο παλιά ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Μετά ήταν ο Ανδρέας. Τι και, να κάνω. Και γιατί δεν ήσουν επέντη. Κάτσε ρε τώρα. Θα με γυρίσει το μυαλό. Γιατί δεν ήσουν επέντη το 81, ρε. Και ήσουν να πασό. Ορίστε.
Γιατί δεν ήσουν. Που είπε πατριώτη ήταν ο Ανδρέας. Μα ήταν πατριώτη ο Ανδρέας. Μοίρασε λεφτά ο Ανδρέας, γι' αυτό πήγε εκεί πέρα. Και πρόσταγε στο 26% του ΑΕΠ και όχι αυτές τις μπουρδες που άκουσα. Αλλά το πήγε μετά στο δεν ξέρω πόσο. Πάμε όχι, κόσμο. Έλα, μια γραμμή βγάλαμε. Πάμε. Ναι. Πάμε, ναι. Έλα. Ναι, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Καλημέρα και στους κυρίους. Γεια σου. Το μουσί σου λείπει μόνο. Ναι. Κωστή, είμαι ο ψηλός από τα στενοφόρα του Κιανού. Δεν ξέρω να με θυμάσαι. Έλα ρε ψηλέ, βέβαια. Πώς δεν σε θυμάμαι. Λίγο τον κύριο Γιάννη ήθελα λίγο να μιλήσω. Ναι. Κύριε Γιάννη, εσείς καλά τα λέτε από τη στιγμή που κάθεστε, είστε συνταξιούχος αν δεν κάνω λάθος. Είμαι active. Από το 1973 εργάζομαι. Είστε συνταξιούχος δηλαδή. Όχι, 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 δουλεύει σου λέει. Μα όχι, δουλεύω, είναι ο Ραπτόπουλος πελάτης μου. Πώς δεν δουλεύω. Από τη δουλειά κατευθείαν στο νεκροταφείο, θα το πάρεις με το ασθενοφόρο εσύ. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Οπότε αυτή τη στιγμή είστε άνετος, έχετε την δουλειά σας, έχετε τη ζωή σας έτσι. Πελάτη. Στημένη, όμορφα και ωραία. Εγώ είμαι 29 ετών. Όπου και αν πάω, μου ζητάνε πάντα ο μισθός, μου λένε παραπάνω 500 ευρώ δεν παίρνεις. Με πτυχίο τώρα μιλάω, έτσι. Ναι. Ο Κωστής γνωρίζει τη δουλειά που κάνουμε στον Κιανό Σταυρό. Και εγώ το έχουμε καθημερινά και στέλνουμε βιογραφικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το κακό. Εσείς αυτό το πράγμα δεν το ζήσατε. Και στον Κιανό Σταυρό τώρα και να φέσει 5 μήνες. Γιατί, να σου πω παλικάρι μου κάτι. Εγώ να δεν πέθαμε να στον εαυτό μου να έχω κάποιον πάνω από το κεφάλι μου να μου βαράει φάπα και να μου δίνει 500 ευρώ. Αν λοιπόν δεν θες και εσύ έτσι, έλα να κάνεις. Άσε, άσε, μαλάτο, δεν ισχύει αυτό. Το επιχειρήν σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το επιχειρήν τότε. Σωστό. Έλα, έλα. Το ίδιο, τους ίδιες τις φορές, ότι έχεις την ίδια φορολογία. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Μα κάπως δεν μπορεί να συγκρίνεις αυτό με το μπορεί, μπορεί. Άσε βρε τώρα. Να. Λέγε. Αλλά, δεν υπάρχει ότι υπάρχουν, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι όπως λέει ο Μαλάτος, τέτοια παιδιά υπάρχουν, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Εγώ σας μιλώ τώρα για τη δική μου την περίπτωση που ξέρω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να χτίσουν οικογένεια, να νοικιάσουν ένα σπίτι, να φύγουν από το σπίτι τους. Πόσες μέρες μέσα είναι η του Κιάνου Σταυρού οι υπάλληλοι μέσα? Απέχω γιατί αυτή τη στιγμή είμαι άντεχος Κωστή. Ήταν 4-5-6 μήνες περίπου. Κάνανε ορισμένη κάποια αποχή στάση εργασίας. Αυτοί που κάνανε στάση εργασίας την πλήρωσαν. Τα γνωρίζεις πως πάνε τα πράγματα. Δυστυχώς όποιος υψώνει τη φωνή του είναι κακός. Παρασταίνει και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, οκ, έχει δίκιο το παιδί. Πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε. Συζοδήμο, μπορείς να βάλεις ένα τηλέφωνο 326-041 και να γράψεις από κάτω Super 3. Είναι το τηλέφωνο του συνδέσμου, γιατί αύριο ο Κουκ δίνει τη δική του μάχη στον Κιανό Σταυρό. Περαστικά. Περαστικά του. Αν μπορούμε. Λοιπόν, καλή δύναμη να τον ευχηθούμε. Οι ευχές δεν μετράνε, μετράει η βοήθεια. Ευχές κάνουν αυτοί που πιστεύουν. Εμείς είμαστε άνθρωποι πρακτικοί. Πες το τηλέφωνο πάλι. 326-041. Παίρνεις τηλέφωνο, μαζεύεις χρήματα ή οτιδήποτε χρειαστεί για τον Κουκ, ο οποίος αύριο δίνει μια μεγάλη μάχη στο χειρουργείο. Πολύ ωραία από ό,τι μου είπαν οι γιατροί οι οποίοι θα τον εγχειρίσουν. Γιατί ενδιαφέρθηκα, πήγα σήμερα το βράδυ πριν την εκπομπή, ρώτησα, έμαθα καταστάσεις κτλ. Και ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί στις κερκίδες, στα δημοσιογραφικά θεωρία, στο γήπεδο, στο χορτάρι, όπως και να το κάνουμε, είμαστε μια οικογένεια. Τώρα μαλώνουμε, δερνόμαστε, βριζόμαστε κτλ. Αυτό είναι άλλο. Είμαστε όμως μια οικογένεια. Όλοι εμείς. Όλες οι ομάδες, όσοι ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο. Αλήμα. Σε μια δύσκολη στιγμή είμαστε φίλοι, σε μια εύκολη στιγμή πάλι φίλοι είμαστε. Έντονα τα συναισθήματα. 326-041. Αν μπορείς να το βάλεις τεχνικός, χτύπα το εκεί, είναι το τηλέφωνο του Super 3. Τηλέφωνο και σας λένε εκεί τα παιδιά του Super 3, εκεί υπεύθυνοι, πώς μπορείτε ακριβώς να βοηθήσετε. Αύριο το πρωί εγχειρίζετε. Πάμε. Έλα φίλε. Ακουστή. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Πάντα διαφωνούσα με τον κύριο Μαλάτο και σχεδόν πάντα συμφωνούσα με τον Μουσάτο. Τώρα. Δίπλα, τον Γιώργο. Τον Γιώργο. Ναι, ναι. Ναι. Σήμερα το αντίθετο εντελώς. Δηλαδή. Παοξής είμαι. Ναι. Δηλαδή, το ότι υπάρχει ανεργία, έτσι αυτό το καταλαβαίνω. Δεν ξέραμε τι γιορτάζουμε σήμερα. Εγώ δεν δηλαδή, είπα ότι συμφωνώ. Όταν αυτό κάνανε γιορτή την Πέμπτη, την Τετάρτη, την Παρασκευή, δεν τους είπε κανείς. Στο σπίτι, τραβάει, στο σπίτι που κρεμάσατε τη νέα δεν τους είπε κανείς τίποτα. Δεν τους τραβάει.
Δεν είπα εγώ ότι συμφωνώ. Ρε, παιδιά, εντάξει, ούτε με να με τραβούσανε και την έκανα από τις παρελάσεις. Το μόνο που έλεγα οι γιορτές να ρίξω. Τι εκκλησίες αλλά... και τις παρελάσεις, εγώ την έκανα. Τι να το παίξω τώρα, ναι. Οι πατρίδες και τα λοιπά. Αφού όλα είναι ενέργειες. Όλα κόμμα, όλα μαρμίτα είναι. Εξάλλου και από την πατρίδα, όλα μαρούλι είναι. Όλοι έχουν μια αξία. Τη πατρίδα, τη θρησκεία, τη ομάδα. Δεν το όταν πες στο μπακέρι, ναι. Δεν το πιστεύω ότι δεν ήξερε τι γιορτάζουμε. Δεν ήξερα, αλλά δεν με τράβαγε. Βρε, άλλο ότι ούτε να, ήξερα, και εμένα με τραβάει. Και αυτό. Ούτε και εμένα με τραβάει, γιατί ζόρι ήθελα να πηγαίνει να κάνει παρελάσει και αυτά. Ναι, είπαν εμένα το 21 κάναμε επανάσταση και μετά πλακώθηκαν για 10 χρόνια και θα πάρει τα λεφτά. Έλα, φίλε, μισό λεπτό να πω λίγο κάτι. Και για αυτού του είδου τα ρεπορτάζ. Ναι. Πόσου βγάλανε και είπαν ότι δεν ξέρανε. 100 μπορεί να βγάλανε και τουλάχιστον και οι 10 να μην ξέρανε. Αλλά και μου λέει εμένα ήταν... ότι δεν ρωτήσαν 500 και ξέρανε οι 400 και βγάλανε μόνο αυτού που δεν ξέρανε. Εγώ που κάνω αυτή τη δουλειά, το πρώτο πράγμα που θα έλεγα σε αυτού που βγαίνανε έξω θα του έλεγα. Κόβουμε αυτού οι οποίοι ξέρανε και βάζουμε αυτού που δεν ξέρανε. Πλάκα κάνει. Γιατί πουλάει αυτό που δεν πουλάει αυτό, βέβαια. Έχει τα κίνητρα. Ίντριγκα θα πουλήσει. Αλλά δεν δικαιολογούνται. Ο Καλημέρης. Που τον διώξανε από τον Αθένα επειδή του φάγανε το Survivor, να πούμε ο Αλαφούζος. Ούτε εννοείται, αλλά δεν δικαιολογούνται. Του την κάνω τη δουλειά εγώ, πώς, τι. Τώρα, Κωστή, τι πρόβλημα έχεις με την Πασοκάρα μας. Με την ποια? Με την Πασοκάρα μας. Κατέστρεψε την Ελλάδα, ρε φίλε. Η Πασοκάρα. Και με το μεγάλο Ανδρέα, ειλικρινά. Δηλαδή, άκου να σου πω κάτι, το 75% δεν κυκλοφορούσες με ένα Opel Ascona και μετά έδωσε στο λαό λεφτά. Άκου, δηλαδή άκου. Γιατί με την κόντρα, δηλαδή, κόντρα την Πασοκάρα φάγαμε με χρυσά κουτάλια. Άκου την κόντρα. Δεν τα έχω με την Πασοκάρα και με καμία κοίτα, εταιρεία. Κοίτα, ήμουνα Πασοξής και παραμένω. Παραμένεις. Δεν έχει διοριστεί. Δεν έχει διοριστεί κανένας γονιός. Άκου εμένα. Άκου εμένα. Άκου να σου κάτι, έρχομαι και θα λέω και μπροστά σου και δεν έχει διοριστεί κανένας θείος, γονιός, αδερφός πουθενά. Και υποστηρίζω τον Πασόκ. Δεν έγινε ξαφνικά ροζ ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ είσαι Πασοξής. Χωρίς διορισμό. Χωρίς διορισμό. Και επί συνασπισμού, πώς το λένε, το Τσίπρα, ναι. Πώς το λένε. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν γύρισε. Είναι γνήσιος, εγώ τον προτιμάω. Δεν είναι γνήσιος, είναι μαλάκας. Γιατί δεν έχει συμφέρον. Το συμφέρον του πρέπει να κοιτάξει. Μαρμίτα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Εγώ δουλεύω. Επίθεση έχει. Επίθεση. Κουφιοκέφαλος είναι. Τι επίθεση έχει. Δεν πειράζει, εγώ δουλεύω, αλλά όχι τους εκμεταγυρίζανε. Άκουμε λίγο. Εγώ δεν είμαι αντιπασοξής. Είμαι με τους πασοξίδες που μου το παίζουν πατριώτες και τον γύρισαν στη Χρυσή Αυγή και λέω Χρυσή Αυγή δικαιούται να είναι ο ακροδεξιός που δεν γουστάρει Καρατζαφέρη και αυτός που ψήφιζε ΕΠΕΝ και ήταν με τον Πατακό και τον Βενιζέλο. Το Χρυσαυγίτης που μου έρχεται μετά και είναι πασοξής παλιός. Και όταν νικήσαμε τους Γερμανούς, δεν γιορτάζουν την επέτειο που φάγαμε τους Γερμανούς, δεν γουστάρω. Η Χρυσή Αυγή καταρχήν ένα κόμμα, είναι η συνέχεια της ΕΠΕΝ. Ο Καρατζαφέρης είναι μεταγενέστερος. Επιδόματα, μακρύ χέρι του συστήματος. Είναι. Σπουδάσαμε, δηλαδή, άνετη ζωή. Να σου απαντήσω, φίλε, για το Πασόκ. Ναι, για τα λεφτά που λες ότι έδωσε. Φίλε, σε σχέση με αυτά οι οποίοι οι άνθρωποι, εγώ δεν θα μιλήσω τώρα για στελέχη και τα λοιπά. Και πού τα έδωσε. Με τα λεφτά που φαγώθηκαν. Τα λεφτά που δόθηκαν ήταν ένα ψίχουλο. Δηλαδή με αυτή τη λογική. Έλα ρε, πάτε ισχυροί, θα τρώγανε λεφτά. Τουλάχιστον φάγαμε κι εμείς. Φίλε, εντάξει, τώρα με αυτή τη λογική, άμα πας. Γι' αυτό άρα κάτσε και με το ΣΥΡΙΖΑ τότε, ρε φίλε. Όχι. Γιατί κράζεται το Τσίπρα, δεν κατάλαβα. Με τη Μαρμίτιο λογική είναι, έχει δίκιο. Επόμενη ώρα. Άρα λοιπόν, κακώ κράζει το Τσίπρα, ρε φίλε, και τη Νέα Δημοκρατία και τον καθένα. Ιδεολογικό δεν υπάρχει κάτι. Ναι, αμπράβο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. 500 ευρώ φορολόγητο. 5.000 φορολόγητο, κάτι θα φας και εσύ, θα φά τα τρώνα αυτοί. Με αυτό το κόμμα χρεωθεί η Ελλάδα τους εκατομμύρια, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε. Για να μας αποδείξουν. Είχε και κάτι ο Ρώσος Δημοκράτες. Σε συνέχεια. Κάτι Παπαγεωργόπουλος, Έλα, φίλε, που κάνουν σχή τώρα. Λέγε, φίλε. Έλα, φίλε, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Απλώς, αρχικά δεν είχα σκοπό να πάρω γι' αυτό, αλλά έχετε αλλάξει κουβέντα. Αφού πήρε σκοπό, πέρα, πολύ πολιτικά μιλάτε. Ναι. Θα συμφωνήσω με το Μελάς ότι οι παρελάσεις είναι ό,τι να είναι, δεν χρειάζεται να είμαστε τυχαίες, είναι άσκοπες τελείως και οι στρατιωτικές είναι τζάμπα έξοδα. Τζάμπα έξοδα. Ποιο Μελάς θα συμφωνήσεις, αυτά τα λέγει ο Γιώργος. Τι άλλο βασικά, εγώ για την Τζαβέλα πήρα, γι' αυτό το... Τζαβέλα έκανε τρομερό παιχνίδι εχθές, έκλεισε πολύ στην καρδιά της άμυνας, πολλές επιθέσεις που ξεκίνησαν από την αντίθετη πλευρά τις καθάρισε. Πολλές επιθέσεις από τον άξονα που πήγαν να βγουν κάθετες τις καθάρισε
Και το μόνο, η Κολομαγκίζα, η κόκκινη κάρτα που ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε με τη Βοσνία. Με τη Βοσνία που παίζουμε, να πάνε στη Βοσνία όλοι αυτοί εδώ οι τζαμπατζίδες του Φάρου, του Ελληνικού, πώς το λένε. Σκώσαν τα πανό. Εκεί μπορεί να έχει ιστορίες τώρα. Σόλαπτο. Και κάτι χρυσαυγίτες οι οποίοι κάνανε κάτι μαγκές και σηκώσαν κάτι πανό, να πάνε μαζί με τους τζαμπατζίδες του Φάρου και να πάνε στη Βοσνία που θα παίζει το σοπάκι να κάνουν κερκίδα εκεί. Γιατί οι κόλλοι εκεί θα γίνουν μαύροι από το ξύλο. Να πάει στη Βοσνία λοιπόν. Αυτοί οι κολόμαγκες που κάναν στον Καραϊσκάκη μαγκές. Βοσνία... Να πάει στη Βοσνία πάνω. Να πάρουν εκεί τον, τον κάθε χρυσαυγίτη που το έπαιζε πατριώτη. Σηκώναν τα πανό, ναι. Σηκώναν τα πανό. Θα φάει το ξύλο όμως. Ο ξύλο της αρκούδας. Η αρκούδα θα πάμε πάνω. Η Βοσνία τι κράτος είναι, ξέρετε, με μια κουβέντα. Δεν με νοιάζει. Τα υπολείμματα του στρατού του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπού. Λέγε αυτή φίλοι. Είναι η Βοσνία. Άρα, για τον Τζαβέλα. Χθες μετά το μάτς έκανε στο Instagram τέλος πάντων μία δημοσίευση για τον Ίβιτς. Αυτό θέλω να σχολιάσω, που ήταν κατά του Ίβιτς. Καλά έκανε, αφού τον έβαγε ο Ίβιτς. Ο Μπονάι φίλε τον Τζούζι. Απλώς έβαλε σφραγίδα ότι όντως έτσι είναι ρε φίλε. Έτσι. Επόμενη γραμμή. Είχε βρει τον πρόεδρο και τον γιο του και του είχε πιάσει κορόιδα και δυστυχώς έχασε τη βολή. Άμα είσαι φίλος με κάποιον είναι κορόιδο, έτσι. Κορόιδο. Πάμε, ποιος είναι, δεν ήταν φίλος του, κορόιδα του έπιασε. Κορόιδα ήταν. Φίλοι ήταν. Ωραίος φίλος. Στους φίλους σου δεν φέρεσαι έτσι, Τζόρνταν. Πάμε. Εγώ μιλάω καλά. Πάμε, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, να ρωτήσω, έχει σπουδάσει έτσι. Ποιος? Εσύ, Γιώργο, έχει σπουδάσει λογιστή, θα θυμάμαι καλά έτσι. Ναι, οικονομικά. Ωραία. Θέλω να μου, επειδή θα με υποστηρίξει λογικά, θέλω να μου απαντήσουν οι άλλοι δύο, γιατί εγώ είμαι 22 χρονών, τώρα τελειώνω τις σπουδές μου. Ωραία. Τι ακριβώς έχει κάνει η Ελλάδα για μας που είμαστε τώρα νέοι, για να την υποστηρίξουμε? Τίποτα δεν. Μισό λεπτό. Καταρχήν. Σας εξόρισε. Μισό. Για να μην τα μηδενίζουμε όλα λίγο. Τι καταρχήν, είναι. Τι τελειώνεις εσύ αυτή τη στιγμή? Εγώ τελειώνω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ωραία. Πολύ. Καταρχήν, το μόνο ουσιαστικά που σου έχει προσφέρει η χώρα μέχρι σήμερα και το οποίο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε μέχρι ένα σημείο, είναι ότι σου έχει δώσει μια στοιχειώδη δωρεάν παιδεία. Η οποία βέβαια και αυτή καταρρύπτεται με τη λογική ότι πρέπει να πας να δώσεις, να σκάσεις εκατομμύρια σε φροντιστήρια για να μπεις μέσα. Άρα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορεί όμως να σε απορροφήσει στο επάγγελμα που θέλεις και αναγκαστικά σε τρέπει προσφυγή προς το εξωτερικό. Αυτό. Άρα δηλαδή εμένα η άποψή μου, η οποία είναι γνωστή ότι είναι όπου γης και πατρίς, αν δεν έχεις εδώ κάποιον να σε περιμένει, δεν έχεις κανένα λόγο να την υποστηρίξεις. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή πες ότι εσύ χτύπα ξύλο, είσαι ορφανός, δεν είσαι μπαμπά ούτε μαμά και πας να δουλέψεις στην Αμερική. Και έρχεται ο Τραμπ που λέει ο μαλάτος και λέει ότι ήρθε ο πρωθυπουργός μαλάτος και λέει να του δανείσω λεφτά. Άρα εσένα Αμερικάνε θα σε φορολογήσω 50% επάνω. Εσύ σαν Έλληνας και θα πεις, τι να πάω να δανείσαι εκεί λεφτά, να το πάω να δώσω εγώ, τρελό είσαι. Έτσι πάνε τα πράγματα. Δεν καταλάβατε, η Αμερική κόβει χρήματα χωρίς αντίκρισμα. Γι' αυτό το χρέος Αμερικής δεν το ξέρεις φαντάζομαι. 45. Επειδή κόβει χωρίς αντίκρισμα. Ναι. Ναι, γι' αυτό δεν έχει χρέη η Αμερική, δεν χρωστάει καθόλου πουθενά. Όλοι χρωστάνε, δεν ναι. Ποιον. Η πατρίδα φίλε για σένα σου δίνει ένα κλότσο, center back στην κάνει την κλωτσιά και φτάνει στα center four και σου λέει, αν δεν φύγεις, κάηκες. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό σου λέει. Και δεν μπορείς εσύ να έχεις κανένα εθνικό φρόνημα και δεν σε νοιάζει καμιά 25η Μαρτίου και καμιά 28η Οκτωβρίου. Εσύ να κάτσουν οι Πακιστάνοι. Και άμα πας επάνω στην Αμερική, στην Γερμανία ή στην Ιταλία όπου πας και γίνει εδώ καμιά σύραξη, θα κάνεις την πάπια τον Ντόναλντ Τραμπ. Και να πούμε λίγο κάτι και για τους Πακιστάνους που λέει αυτή τη στιγμή. Τώρα στρατόπεδο, για πιστεύετε ότι άμα γίνει πόλεμος και θα είμαι εκτός αυτό, θα γυρίσω πίσω. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι άλλο για τους Πακιστάνους που λέει. Η Ελλάδα φέρεται στους Έλληνες όπως το Πακιστάν στους Πακιστανούς. Το Πακιστανό, αν το ρωτήσεις, αν γίνει πόλεμο στο Πακιστάν, γυρίσει πίσω. Θα σου πει κορόιδο είμαι να γυρίσω. Εμάστα είναι. Μπράβο, ναι. Μπράβο, λοιπόν. Ποτέ δεν θα καταλάβετε την έννοια της πατρίδος. Έλα, βρε, μιλάτε μάτες, για το μηχανισμό της χώρας. Εγώ δεν είμαι πασοξύλο. Ποτέ πήρε το πρωτάθλημα εκεί το 85 με τον Κουλούρη. Άντε τώρα κι εσύ. Πασόκ δεν ψήφισα ποτέ. Και δεν πήρε το πρωτάθλημα το πήρε όμω. Κάργα Νέα Δημοκρατία χρόνια ολόκληρα. Του λέω ακόμα. Πάω Πασόκ ηλεκτροσόκ. Αυτά εσεί τα λέτε. Καλά, καλά. Εσύ και ο άλλο που σε μιμείτε να πούμε και γίνεται χειρότερο. Λοιπόν,
πατρίδα όρος της λέξης πατρίδος, ναι, ναι. Δεν θα τον καταλάβετε ποτέ. Εσείς μιλάτε για τους μηχανισμούς της χώρας που όντως τα κάναν θάλασσα εδώ και διώχνουν την ολέα έξω. Ναι ρε Τζόρντα, δεν διαφωνώ μαζί σου. Ρε, εσύ αλλά... δεν κλέβεις ρε. Άλλο είναι η πατρίδα. Εσύ δεν κλέβεις την πατρίδα. Η πατρίδα είναι άλλο. Πληρώνει ΦΠΑ. Δίνει απόδειξη πουθενά. Η πατρίδα είναι τα πάντα. Κλέβεις το ζύγι, ρε. Τζόρντα, να είσαι. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Να είσαι πρακτικός αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά να είσαι πρακτικός. Πατρίδα δεν είναι ρε. Ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε το Υπουργείο Εργασίας, ούτε ο Τσίπρας ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μπορεί να φύγει τώρα την άλλη τρέτα. Πατρίδα είναι. Η Κόση, η Ρόδο, η Μακεδονία, η Πελοπόννησο και λοιπά, το γεωγραφικό διαδίκτυο και η νοσταλγία να πούμε σε, αυτή, σε αυτό το κομμάτι που βρεθήκαμε. Να κάνω μια ερώτηση. Η γειτονιά, αυτή, η να είσαι λίγο πρακτικός ρε Τζόρντα. Πες το και τα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, αν είχε έναν πρόεδρο που ήταν υπόδουλο στον Μαρινάκη, ήταν είχαμε γίνει μαγαζί του Μαρινάκη ή του Αλαφούζου, τότε δεν πήγαινε στην Τούμπα. Ναι. Άρα ο ΠΑΟΚ θα είχαν από αυτό. Ναι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που λέμε: ανοίξει το μεγαλομέτωχο του, έτσι και η πατρίδα. Έτσι. Α, εκεί βγάζει την επιθετικότητα σου. Αυτό που διαχειρίζεται. Και εγώ θα παρνηθώ να αγαπάω το σύλλογό μου, επειδή α πούμε θα είχα πρόεδρο Λαμόγιο, λέω εγώ. Γιατί πήγαινε εσύ στο γήπεδο με πρόεδρο Λαμόγιο. Τάσκαγε. Χάσαμε τι έννοιε εδώ του. Τάσκαγε στο γήπεδο με πρόεδρο. Παρασύρατε το τραβήξατε στον κόσμο, άντε πατρίδε. Στου διώξατε όλου έξω. Λέγε με τα χίλια ειστήρια του Τσοχατζόπουλου, του αδέρφου του. Άντε, και τι έγινε, τα 21% γίνανε 20.000. Ναι, 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 ναι. Και τι έγινε, ναι, ναι. Με το έγκακο είναι. Ναι, ναι. Μήπως το Καρασκάκι δεν δίνουν δωρεά ειστήρια. Στο Χαριλάο δεν δίνουν δωρεά. Δεν ξέρω τι, ξέρω εγώ τι μας το λες τώρα και μας το λες. Μεγάλο πράγμα έγινε. Δεν ξέρω. Πάμε, ναι. Μεγάλη συμφιλίωση με του Αριανού. Πάμε. Γιατί εγώ μιλάω, άλλο δεν μιλάει. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλημέρα. Ναι. Θέλω να μιλήσω τώρα για άλλο έθνος. Ακούτε. Τσακούμε, βρε. Το τηλέφωνο εκεί που λέει Super 3. Άλλο έθνος. Άλλο έθνος κι άλλο αυτό. Ναι, καλά, φύρα. Και άλλο κράτος. Για το Google θα πάρετε τηλέφωνο να αφήσετε ό,τι βοήθεια μπορείτε. Λέγε, φίλε. Γιατί το 40 οι Έλληνες πεινούσανε. Αλλά παρόλα αυτά πολεμήσατε για το έθνος. Είχαν προοπτική όμως το 40, έτσι, μεγάλε. Ακριβώς. Είχαν προοπτική. Δεν είχαν εξορία να φάνε. Είχανε την ιστορία τους είχανε. Ποια ιστορία ρε φίλε. Ούτε ένας Έλληνας δεν είχε φύγει στο εξωτερικό να πω. Προοπτική είχανε. Ούτε ένας Έλληνας πήγε. Και από εκεί και πέρα. Το 50 ρε φίλε. Δεκαετία του 50. Άστα να μιλήσεις. Διώχνει το κράτος. Η πολιτική. Και όχι η πολιτική που τους ψηφίζεις και πας και τους γλύφεις ρε ταγάρι. Η πολιτική. Εγώ 20 χρονών είμαι, δεν έχω σημασία. Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ο παπάς είναι το ταγάρι. Ο θείος. Εσύ ακόμα ναι. Είσαι στο ημιτάγαρο, είσαι ακόμα ημιτάγαρο. Αυτό που είπε ο Μαλάτος για τους 20άριδες, θες να του χώσεις μια γροθιά στη μύτη για αυτό που είπε προηγουμένως. Τι γροθιά στη μύτη. Να χώσεις τώρα Αυτόπουλο που είναι μηδενιστή. Εγώ με τον Μαλάτο συμφωνώ γιατί είμαι πατριώτης. Πάρα απ' όλα να πούμε πατρίδα και όχι ομάδες και θρησκείες. Τι γιορτάζουμε ρε 25, εσένα σε ρωτούσαν, ήξερες τουλάχιστον. Τα γενέθλια του Άρη. Ναι, ξέρω, 25. Ωραίος, μπράβο. Τι γιορτάζουμε, ρε. Να για τους Τούρκους. Τι κάνουμε. Και αυτή εδώ η γιορτή, αυτό η επανάσταση δεν είναι ούτε ταξική ούτε τίποτα. Είναι για να ελευθερωθεί η πατρίδα. Όπως θέλουν να πούνε οι φιλελεύθεροι και εσύ τώρα είσαι ελεύθερος, ρε. Καθηγητές. Είσαι ελεύθερος εσύ τώρα. Τι, είναι, τι έγινε η επανάσταση κατά τα πάντα. Εγώ είμαι πατριώτης, δεν είμαι. Εσύ είσαι ελεύθερος τώρα. Δεν είμαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Εσύ είσαι ελεύθερος τώρα. Οικονομικά. Εσένα ρωτάω, ρε. Είσαι ελεύθερος. Ναι. Είσαι ελεύθερος. Εγώ δεν, οικονομικά δεν είμαι ελεύθερος. Α. Και πού είσαι ελεύθερος. Πού είσαι ελεύθερος. Μπορεί να πας να κάνεις μια διαδήλωση και να μην σε κάνουν μαύρο. Τόπι. Που τόπι στο ξύλο η αριστερή μπάτση σήμερα. Μια παρετράδα. 9 στου 10 αναρχικούς είναι εκεί Σιριζέων Υπουργών. Τι να κάνουμε. Σιριζέων Υπουργών. Χαϊδεμένα παιδιά να πούμε. Φίλε, ενώ παλιά που ήταν 10 στου 10 του Ιωάννου. Άστα αυτά τώρα. Εγώ έχω ένα συνεργάτη που λέει: εγώ από Τούρκο λεφτά δεν θα έπαιρνα. Άμα. Και την ίδια ώρα του λέω: δες βρε ηλίθιε στην τελευταία σελίδα τη εφημερίδα που δουλεύει. Τι διαφήμιση έχουμε. Τι έχουμε. Τουρκικές αερογραμμές. Τράβα λέω απάνω τώρα επάνω στο λογιστήριο που πας κάθε πρώτο μήνος και χτυπάς την πόρτα. Και πες από τα 1000 ευρώ που παίρνω πίσω. Να πάρω 900, όχι πίσω. Γιατί τα 100 τα δίνουν οι Τούρκες αερογραμμές. Παρατάφτα που είσαι και ζήτησε άξιση το λεμάλι του εξαρτήτου. Ο Θεός τους είναι το χρήμα, τι να κάνουμε. Άρα δεν υπάρχουν πατρίδες, υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν εταιρείες. Όχι, για μένα υπάρχει μόνο η πατρίδα. Το κούβιο το κεφάλι σας. Ο Ζέκα έγινε Έλληνας, είναι μαύρος σαν τον Αράπη και πανηγυρίσατε το 1-0. Που έκανε ο Ζέκα στο 80 αλλαγή. Ευπατρίδης και ο Αντεκοκούμπο
από αφρικανικά παπάρια τον κάνατε Έλληνα. Πάμε επόμενη γραμμή, τα γάρια. Άντε από εκεί πέρα. Και τον Έλληνα να το στείλει σε εξορία. Και τον άλλο τον Αλβανό που σήκωνε τα βάρη τον κάνατε στο Πασόκ που λεφτεί. Τον Έλληνα θα του στείλουμε στην εξορία. Ελάρε τώρα, τον έστειλε το κόμμα σου το. Πάτε το κούπε εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε, ρε φίλε. Πού έγινε? Πάτε το κούπε εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ξέρεις πως Αλβανάκια εδώ μεγάλωσαν και γεννηθήκανε. Και τρώνε μπούλινγκ καθημερινά. Δεν τολμά να μιλήσω. Και του κράζει άμα σηκώνουν τη σημαία. Εγώ έχω ένα μαύρο στη δουλειά τον Πόκο Λόκο, φίλο και του φίλου μου τον Τζόρνταν εδώ πέρα. Που επί 20 χρόνια παντρεύτηκε Ελληνίδα, γκάστρο σε Ελληνίδα, τρία παιδιά έκανε με την Ελληνίδα, 20 χρόνια είναι εδώ και τον βρίζουνε. Και τον αντεκακούμπο, όπως το λένε, επειδή βάζει τα καλάθια, το λένε Έλληνα. Τέτοια ρατσιστόμουτρα είστε, ρε Ελληναράδες. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Άντε. Μάλιστα. Έλα. Έλα, ρε. Θα τα μαζέστε με τα πολιτικά σας. Τι θες, μωρέ, λέει. Έλα. Λοιπόν. Εγώ είμαι τα ρήφα συγκρία, καταραμένη είμαι. Θέλω για τον Τζόρνταν το... που λέει πολλά. Λέει. Είμαι Τζόρνταν. Γεια. Γεια. Ναι, δεν μου λέει Τζόρνταν. Αργός. Πόσες φορές έχεις γεμίσει το γήπεδο αν δεν έρθει η επαρχία και μιλάς για τους φιλάδους του Ιακλή. Καλά, εμείς είμαστε στην επαρχία. Εσείς που είστε εδώ γιατί δεν το γεμίσετε ρε μεγάλο. Εμείς, ναι. Εμείς κοίταξε να δεις, δεν ήμασταν ρουφιάνοι ποτέ κανενός. Για να καταλάβεις. Ποιος είναι ρουφιάνος? Μια ζωή είσαι πίσω από τον Ολυμπιακό, πίσω από τον Παναθηναϊκό. Ποιος είναι ρουφιάνος? Για πώς αφιβάλλεις. Ποιος είναι ρουφιάνος? Ρουφιάνος ποιος είναι? Πάμε επόμενη γραμμή, δεν βγάλουμε άκρη από αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν έχει επιχειρήματα, αργός είναι, ταξιτζής είναι, τον κόλο του έχει φαρτίνει στο κάθισμα εκεί πέρα, δεν γυμνάζεται. Φοβάται και όλα αυτά να μιλήσει. Γίνονται... Ναι, μη. Ας, πάτε, θα χαλάσουμε τον ηρμό της εκπομπής και θα χαλάσουμε και, και τα λόγια μας. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ναι. Πώς φέρετε το παλικάρι τον Αριανό, συγγνώμη κιόλας. Ο Χατζινάκος. Έλα, φίλε. Πώς τον λένε. Χατζινάκος. Βασίλης. Στο μικρό, ρε. Βασίλης. Ναι, Βασίλη. Έλα, Βασίλη. Ανιψιός του Χατζινάκου είναι, γι' αυτό το λέω Χατζινάκο. Έλα, φίλε. Πες μας λίγο δύο-τρία πράγματα, γιατί σήμερα κοντέψαμε να σκάσουμε. Πίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό μόνο σήμερα, σε όλα τα παιχνίδια αυτή έχουμε το ίδιο θέμα. Δεν είναι ότι κάτι άλλαξε σήμερα, είδαμε κάτι διαφορετικό. Για να κλείσω κιόλας. Δηλαδή σήμερα ήταν σαν να βλέπα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που έπαιξε, ανύπαρκτος Ολυμπιακός, ανύπαρκτοι κι εμείς. Ούτε μια τελική δεν κάναμε. Τίποτα. Αυτή είναι ομάδα. Και οι παίχτες δεν έχουν έστω λίγο φιλότιμο για τη φανέλα που φοράνε. Λίγο φιλότιμο. Τα παιδιά, αυτό μπορούν να πει. Εγώ δεν μιλάω για τη φανέλα. Δεν μπορούν τα παιδιά παραπάνω. Είναι ομάδα που μπορεί να κάνει αυτή πρώτα. Εγώ τα έλεγα και από το προηγούμενο παιχνίδι ότι με τέτοιες εμφανίσεις η ομάδα δεν μπορεί να βγει. Και όταν κερδίσαμε και τον Κυρσαμικό και όταν κερδίσαμε και τον Εγινιακό. Την Καλονή στο 95. Την Καλονή. Κατά λάθος. Να χάσουμε αγχόμενους. Αυτό δεν κάναμε μια ευκαιρία. Τρομερό αυτό. Δεν δημιουργεί ομάδα ούτε φάσεις, ούτε κυκλοφορία μπάλας, ούτε τίποτα. Εσύ να δημιουργούσα και να είχα να πω ένα γκολ, ξέρω εγώ. Έτσι, συμφωνώ. Μα να μην δημιουργώ, δηλαδή τι να κάνω. Τι να περιμένω. Τίποτα. Η εικόνα είναι τραγική. Είναι τραγική. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Το Μπόμπι με τον Τίμι να περιμένει, του κουβαρντάδε. Τέλος πάντων, να φύγω από αυτό το θέμα γιατί είμαι εκνευρισμένος. Να πω μια τελευταία κουβέντα που λέτε για τι παρελάσεις. Όντως. Οι παρελάσεις είναι κατάλοιπο των κομμουνιστικών καθεστώτων. Οι μεγαλύτερες παρελάσεις που έχουν γίνει ποτέ ήταν επί Στάλιν. Βέβαια. Οι πιο εντυπωσιακές. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Όντως πρέπει να σταματήσει. Θα βγάλουμε τους ομοφυλόφιλους να κάνουν παρελάσεις εδώ. Ναι, gay pride, πιο ωραία. Είναι εγώ το στρατό το θέλω, ρε φίλε, να πάω να κάνω τα πάει ο Τούρκος να κάνει. Να καταργήσουμε τις στρατιωτικές, να κάνουμε τις άλλες. Όταν ο Τούρκος κάνει τη μαγιά στα ίδια, και εγώ το θέλω το στρατό. Να τελειώσω, να πάει και να κάνει μαγιά στο τρίτο. Παιδιά να μιλήσει. Είναι σταλινικά κατάλοιπα οι παρελάσεις. Αυτά γινόταν. Και τα πρότυπα ποια είναι, η παρέλαση των γκέι. Ε, βέβαια. Ρε εσύ μεγάλα ακούς, τι λέω ή δεν ακούς. Ξέρω εγώ τι να πω. Καταργήσουμε την παρελάση. Αυτά γινόταν επί Στάλιν οι παρελάσεις. Που βγαίναν όλοι να πούμε και τα λοιπά και γιόρταζαν παρελάσεις και τα λοιπά. Και τώρα με Κιμ Γιονγκούν και πάει λέγοντας, εγώ είπα, δείτε ποια κράτη κάνουν παρέλαση. Για πες μας ρε φίλε τώρα. Ο Σωσίας του Τρέγιο, Κιμ Γιονγκούν. Είναι κομμουνιστικά κατάλοιπα οι παρελάσεις. Πώς θα τιμήσεις τους ανθρώπους αυτούς που πρέπει να τους τιμήσεις. Γεια σας. Κάνε ένα, δώσε πάνε στεφάνια. Κάνε μπαμ μπουμ πυροβολισμούς εκεί. Σούβλες με κοκορέτσια. Πώς θα τιμήσεις.
δώσε τίποτα συντάξεις σε τίποτα. Άλλο αυτό είναι, άλλο είναι. Κομμάτι, ρε, ναι. Πάμε έναν ακόμα πριν πάμε στο διάλειμμα. Θα κάτσεις ή θα μείνεις? Τι εγώ, νωρίς το. Άμα το πας πιο αργά θα κάτσω. Το πας μία και 35. Πάντο παρατέταρτο το διάλειμμα. Πάμε λοιπόν. Έλα φίλε, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Χρήστος από Θέρμη, Παοξής. Καλώς τον. Τι κάνετε, παιδιά? Μια χαρά, ρε Χριστάρα. Μόλις άνοιξα την εκπομπή. Δεν ξέρω ποιο είναι το κόνσεπτ, φαντάζομαι 25 Μαρτίου και έτσι, Ό,τι να είναι, όχι, πες ό,τι γουστάρεις. Έχει και ομάδα, Άρη. Πες και για την, πώς το λέει, για την εκδίωξη της Σόφη Πασχάλη, ό,τι γουστάρεις. Παιδιά, εντάξει, τίποτα. Για τον Άρη δεν πάω ξύσιμε, δεν θέλω να ασχοληθώ, εντάξει, οκ. Χάρηκες. Όχι, αδιάφορο. Δεν στεναγωρέθηκε κιόλας. Πες για τον Πάο. Πες για τον Πάο, δεν έχει σέντερφο. Σήμερα κάναμε μια καζούρα σε έναν Αριανό, αυτό εκεί. Εντάξει. Τι να κάνει καζούρα το παιδί μου. Μια καζουρίτσα. Θεωρώ όσον αφορά αυτό για την 25 Μαρτίου και όλα αυτά, ότι οι παρελάσεις γενικά και δεν πρέπει να σταματήσουν λόγω... Να κάνουμε έξω τα γυάλα, ναι. Όχι, περίμενε να σου πω. Θεωρώ σαν Χρήστος ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας σαν Έλληνες γενικά. Μπράβο. Έλα μωρέ, να δείχνουμε τον Παπαφλέσσα εκεί με τον Ερίκο Ανδρέου και τον Παπαμιχαήλ που γύρισε εκεί κάθε φορά, τελειώσαμε. James Πάρη στο... Δηλαδή, Πάρη, να πάρετε, ναι. Το 40. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει λόγω της κατάστασης οικονομικής κρίσης και όλα αυτά, να τα ισοπεδώνουμε όλα αυτά. Αν πρέπει να κάπου να πάνε λεφτά, εκεί σίγουρα πρέπει να πάνε. Φίλε, τα ισοπεδωμένα δεν ισοπεδώνονται άλλο. Εντάξει, ρε, δεν ισοπεδώνονται άλλο. Απλά εγώ έκανα μία έτσι προσέγγιση να καταγράψω τα συναισθήματα των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν να φάνε, να πιούνε δουλειά. Τα παιδιά τους είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι τεμπέληδες αν είναι πραγματικοί άνεργοι, αν έχουν εθνικό φρόνημα. Δεν υπάρχει. Και αν μπει ο Τούρκος, θα τους πάρει το χρεωμένο σπίτι, τη δουλειά που δεν έχουνε. Τι φταίει αυτό, λοιπόν, και τι φταίει. Πάντως, να τι φρόνημα να έχει ο άλλος. Τι φρόνημα για να έχει, πρέπει να έχει και βάει. Οι παρελάσεις φρόνημα, δεν φρόνημα, ναι, εννοείται. Φρόνημα χωρίς βαΐ δεν υπάρχει. Ρε αδερφέ, η φτωχή. Κακών πολιτικών. Η φτωχή ανέκαθεν υπήρχαν. Οι παρελάσεις πάντα ήταν. Όπως λέει εδώ ο γιατρός που είναι και αριστερός, ο κτηνίατρος. Η επανάσταση του 21 ήταν βαθιά ταξική, λέει. Θέλω την αναγνώμησε. Όχι απόλυτα. Οι φτωχοί πολέμησαν, οι πιο πλούσιοι, όπως και η Εκκλησία ΑΕ, έλεγαν ότι δεν είναι όριμες οι συνθήκες και συνεργαζόταν και με τον Τούρκο. Πρώτα απ' όλα, όλοι ήταν φτωχοί τότε, μωρέ. Τι πιο. Τι λε, τι λε, ρε Τζόρτζ. Τι λε, τσαμπάστε δεν υπήρχαν. Τι να τα πούμε. Αυτοί πώ ήταν αυτοί. Πλούσιοι και φτωχοί υπήρχαν παντού. Συνέχισε, φίλε μου, συνέχισε να ακούσει. Τι ακούσαμε, ρε Τζόρτζ. Τι ακούσε, φίλε μου. Το 2% ήταν αυτή. Τι λε, όσον αφορά το τι φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό, είχε πει ο Μαλάτο πριν καμιά δεκαριά μέρες ότι δεν είναι σωστό να αφήνουμε την πατρίδα μας, ας πούμε, έμεσα για να φεύγουμε στο εξωτερικό για δουλειές. Και να μην τα πεινάνε εδώ πέρα, ναι. Δεν γίνεται. Πρέπει να τους πούμε, πρέπει να τους κατηγορήσουμε κιόλας που φεύγουν. Γιατί εγώ προσωπικά... Αντί να φτύσουμε τη μάπα μας στον καθρέφτη και εγώ και ο Μαλάτος και άλλες συντάριδες που είναι πιο μεγάλοι από εμάς, να κατηγορήσω εγώ τα παιδιά που φεύγουν. Δεν γίνεται αυτό, γιατί εγώ είμαι φοιτητής που 4 χρονών και δεν υπάρχει ανοιχτός δρόμος για μένα εδώ πέρα. Οπότε σκέφτομαι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο, δεν θα κοιτάξω την πατρίδα που ουσιαστικά. Δεν μου λες, ρε Χρήστο, συγγνώμη λίγο. Χρήστο! Πριν λεφτά είναι όλα. Όλα είναι χρήμα. Όπου και να πας καλή επιτυχία, αλλά αν πας κάπου μακριά για να ζήσεις, να δουλέψεις, θα απαρνηθείς την πατρίδα. Όχι, ποτέ. Αυτό λέμε εμείς. Δεν μου λες. Όχι, δεν το κάνω. Αν μπουν οι Τούρκοι, θα έρθεις να τους πολεμήσεις. Θα το σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Θα ναι, καλά, σκέψτε το και τηλεφώνα μας. Πάμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Καλά, καλά, ναι. Εσύ, Τζόρτα, εύχομαι να μην γίνει πάντως. Στείλε τον Καρσία πρώτα. Γιατί τότε θα σας δω τους μηδενιστές. Θα φύγεις. Που όλα είναι λεφτά. Θα κάτσεις στο σπίτι απ' έξω. Πάρε λεφτά. Καταρχήν όσοι ζουν στην Ελλάδα εκεί το διάστημα πρέπει να είναι σίγουροι στον πόλεμο. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Πού θα είναι. Ο Καρσία, δεν νοείται εσύ να ζεις εδώ. Να βγάζεις μεροκάματο από εδώ και να πάρεις το εδώ, ή εγώ, σύνταξη εδώ. Ή εγώ. Εμείς έχουμε δουλειά, ρε, θα πάμε. Οι άλλοι θα πάνε. Οι άλλοι που δεν είναι εδώ δεν ξέρω και δικαιώμαι. Αυτοί που δεν έχουν δουλειά θα πάνε. Όσοι δεν έχουν δουλειά να πάνε, να πάνε να πολεμήσουν. Ναι, ρε μάγκα, πάνε να πολεμήσουν εσύ με το Πασόκ να πούμε. Άσε ρε με το Πασόκ, με διόρισε εμένα πουθενά. Άσημα πέρναγες. Όχι, δούλευα. Δουλεύεις. Δουλεύω και έχω ναι. Να ζω αξιοπρεπώς. Μπορεί να πήρες δάνεια μεγάλα, ρε φίλε. Ευνοϊκά δάνεια. Δάνειο, κύριε μου. Με το πασό. Να κονόμησες. Δεν κονόμησες. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Έλα, φίλε. Τη δουλειά μου. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά λέμε. Καλά περνάμε. Εντύπωση. Αφού περνάτε καλά, περνάτε για λίγο ακόμα και δεν περάσετε καλά. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί για να πάω εγώ στον πόλεμο να πολεμήσω τον Τούρκο. Θα καθαρίσω πρώτα κάτι σαν και σένα Ραπτόπουλε και σαν τον Γιώργο. Σιγά, σιγά ρε μάγκα. Σιγά, ναι ρε μάγκα. Καθάρισε καμιά ντομάτα τώρα.
που η γυναίκα δουλεύει και εσύ είσαι άνεργο. Καθάρισε κάποια πατάτα. Καθάρισε κάποια πατάτα πρώτα. Για ποιο λόγο ρε φίλε, κάτσε να τον ακούσουμε. Κάτσε να με τι επατρέτηση να πει. Για πες μας την Χρυσαυγίτη, πώς θα μας καθαρίσεις εμάς. 40 χρονών, 50 φτάσατε και δεν ξέρετε τι θα πει πατρίδα. Σιγά σιγά, μη. Εσύ πόσο χρονών είσαι. 49 είμαι ραπτό που λέει και ξέρω τι θα πει πατρίδα. Ναι, πώς το ξέρεις εσύ, πού δουλεύεις. Για την ομάδα πατριώτες και για την πατρίδα κότες, τι? Άσε ρε γατάκια, Πού δουλεύεις, θα μας πεις. Πρώτη φορά συμφωνώ με τον Τζόρνταν. Πού δουλεύεις. Στην Ολυμπιακός ΑΕ. Α, στην Ολυμπιακός ΑΕ. Ναι, ναι. Πουλάω μπλούζες του Τζοβάνι. Ο μπαμπάς πού δουλεύει. Ο πατέρας μου αγρότης ήταν, είναι και θα είναι. Αγρότης είναι. Έπαιρνε πέτρες και τις έβαζε μέσα και τις πουλάγε για ροδάκι. Για ροδάκι. Αχ, πασοκάκι μου, πάμε σε λίγο. Καλά πέρασες, καλά κάνεις. Με τον παπάτονα χρόνος που έβαζε τις πέτρες για ροδάκι να εκεί στη Βέρεια. Έλα, πάμε, πάμε διάλειμμα, έλα. Επατρίδιες. Έχει ανάψει κουβέντα, πάμε ένα 20 λεπτό ακόμα δυνατά. Βάλε λίγο το Super 3 το τηλέφωνο. Συζοδήμο. Συζοδήμο. Το βάλε. Μπράβο. Παιδιά, είναι ιερός ο σκοπός, έτσι, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Αύριο εγχειρίζεται ο Κουκ, κάνει δύσκολο χειρουργείο. Yeah. Εγώ έμαθα, χρειάζεται συσπήρωση. Σε αυτό το τηλέφωνο. Φαίνεται καλά, ρε Μπούστη, δεν είναι καλά. Γιατί βλέπω μια γραμμή εκεί. Πολύ καλά. 3.26 0.41. Φαίνεται το πρωί τηλέφωνο, 10.30, ό,τι χρειαστεί, ό,τι μπορεί να βοηθήσει ο καθένας. Εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις, στην παρέα μας, κάνουμε το εξής. Όταν αρρωσταίνει κάποιο παιδί ή έχουμε κάποια ανάγκη μεταξύ μας, βάζουμε πλάτη και τη βγάζουμε τη δουλειά κάπως έτσι. Έτσι κάνουμε. Παρακάπτουμε το κράτος, παρακάπτουμε τις τράπεζες, παρακάπτουμε τους θεσμούς και πηγαίνουμε μόνοι μας. Καλά δεν είναι να παρακάμπτεις ένα κράτος που δεν υπάρχει. Βοηθείς, φυσικά, είναι. Γιατί μπορεί να σου βάλουν κάποιο θέμα που να είναι γραφειοκρατικό. Ένα παιδί που ήταν εγχειριστήτης μέσα τα λεφτά η τράπεζα και δεν έκανε την εγχείρηση. Ναι, γι' αυτό είναι ένα κοριτσάκι αγοράκι. Αγοράκι ήταν. Μια τράπεζα, δέσμευσε τα χρήματα. Ναι, γραφειοκρατικό θέμα. Καλύτερα να πάω στον Αϊθαράπη. Να βάλω ένα καπέλο μεξικάνικο. Να βάλω ένα τέφι και να πω: εγχειρίζεται ο Κουκ. Δίνετε. Με εμπιστεύεστε. Φεύγω στον Κιάνο Σταυρό, τα δίνω. Πόσα θες, γιατρέ, αυτά, αυτά, νοσήλια, αυτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και εγώ το έμαθα πρόσφατα γιατί ήταν και γρήγορο, ξέρεις. Γιατί αυτόν τον είδα εγώ, ο Άρης Παναθηναϊκός, εκεί μπήκε μέσα με τον Ντόκεν. Μας πήρε και ο Ντόκεν τηλέφωνο. Ο του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Θα βοηθήσουν και αυτοί. Αλλά πρώτα λέει θα βοηθήσουν οι Αριανοί. Ξυπακούεται αυτό. Φυσικά, άμα πω τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει μια κάρτα και να μην χρειαζόταν τίποτα από όλα αυτά, θα μου πούνε ότι πάω να κάνω promotion στη δουλειά μου. Κάνει και promotion στη δουλειά σου, δεν πειράζει. Καλό όσοι είναι. Μπορείτε να έχετε μια τέτοια κάρτα αξιοπρεπίας από την όποια εταιρεία και να μπορείτε σε δύσκολες στιγμές να έχετε μια καλή περίθαλψη και ανθρωπινή. Διότι πολύ ωραία. Ωραία. Άμα βλέπεις εκεί που νοσηλεύεσαι το σεντόνι τρίπιο, σωστό. Το νερό να κρέμεται, από δίπλα σου να είναι ένα μαύρο χάλι όλα, σου δημιουργείται μια πολύ κακή ψυχολογία. Το ζιβάκο μου το είχε δώσει ο Παπαμιχαήλ όταν πέθανε, φίλε. Σου δημιουργούν μια καλή ψυχολογία όταν έχεις καλό περιβάλλον και εκεί που είναι να βγεις έξω στις 10 μέρες, θα βγεις στις 5. Είπες και Παπαμιχαήλ. Πολλά λεφτά δεν χρειάζεται. Χρειάζεται ξυπνάδα και κάποιο γνώστη του αντικειμένου. Ποιον αγαπημένο μου ηθοποιό είδα σήμερα στον δρόμο και του μίλησα. Σήμερα. Εκεί στο κέντρο της πόλης. Κατάλαβα. Παλιός. Τον Κωνσταντίνο. Κοντά έπεσες. Έπαιξε μια ταινία. Όχι. Έπαιξε μια ταινία με τον Κωνσταντίνο φανταστικά. Σε βοηθάω. Σε βοηθάω. Στο έγκλημα στο ψυχικό έπαιξε. Όχι. Όχι. Ξύπνα Βασίλη. Ποιον είδα. Ο Αλεξανδράκης πέθανε. Ο Αλεξανδράκης πέθανε. Άμα. Πού έκανε τον τρελό εκεί, τον ποιητή, τον φανφάρα. Το διαμαντικό. Τον Μιχαλακόπουλο. Ζει ακόμα ο Μιχαλακόπουλο. Ζει ο Μιχαλακόπουλο. Είναι 79. Μπήκα μέσα στο Google να δω πώς είναι 79. Λεβέντης ψηλός. Στο πιάρα. Τι πεκτάραση σου να του λέω. Στο ξενοδοχείο εκεί στο κέντρο μένει, ξέρω εκεί πάνω αυτή. Με μια ωραία κυρία, δηλαδή ωραία κυρία τα λέω, ήταν μια 75 η οποία φαινόταν ότι στα 40 τη. Ήταν κοβεκεφάλια. Γυναικάρα.
Και αυτό πεδαρά ψηλό. Ο σκοταδόψυχο. Το ψηλό εννοεί σαγκεμένα. Τι παιχταρά σου να του λέω, ρε φίλε. Τι παιχταρά. Συγγνώμη, Κώστα. Τι ερμηνείε έχει δώσει, ρε φίλε. Ψηλό εννοεί σαγκεμένα. Συγκλονίστηκα, ρε φίλε. Το ραγκάτσι σαν ποιον εννοεί. Τι ραγκάτσι και τι μαγκάτσι. Και πάντα ήταν δεύτερο ρόλο. Δεν ξέρω τι ήταν ο άνθρωπο. Ερμηνείε, θέατρο. Του λέω ήρθε να παίξει. Όχι, λέει τώρα λέει παίζω, λέει. Είμαι ένα πνευματικό, λέει τώρα, λέει παρακολουθώ μου, είναι παλέμαχος. Έτσι τους έχουν αποχαυνώσει τους Έλληνες με Survivor. Έτσι γουστάρουνε, ρε. Συμφωνώ, συμφωνώ με τον Έλληνα. Γουστάρουνε, ρε, Survivor. Και γιατί μπορεί να πούν κι άλλοι, με τη μαρμίτα πάει οι Έλληνες και βλέπουν τη μαρμίτα. Τι άπει. Τουλάχιστον στη μαρμίτα ακούνε και 10 πράγματα σωστά. Σωστό. Και γελάνε με άλλα 10. Σωστό, στα πάντα. Γελάνε και με άλλα 20. Πάμε 6 γραμμές. Πάμε 6 γραμμές. Έλα, φίλε. Ναι. Πάμε. Άντε, φίλε. Όταν ο ιδιοκτήτη γέννη και σκηνοθέτη. Πάμε, ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Χρήστος Ολυμπιακός από Αλεξανδρούπολη. Καλώς τον Αλεξανδρούπολη. Για να ακούσετε. Ποια είναι η άποψή μου σε όλα αυτά που λέτε. Καταρχήν, σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας πρέπει να έχουμε ένα μέτρο, έτσι. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, έχουμε επαναπαυθεί πολύ στο ότι καταγόμαστε από μια ιστορική χώρα. Είμαστε απόγονοι του Πλάτωνα και όλων αυτών των μεγάλων αρχαίων. Αυτό. Βουλεύει. Τους θυμόμαστε κάθε φορά που, που κάποιος μας αδικεί. Προγονοπληξία. Έχουμε όμως κι άλλο κακό στην Ελλάδα. Προγονοπληξία. Ακριβώς. Προγονοπληξία έχουμε. Μαρσαβουρτσισμό και καζατζιδισμό. Και πολύ υπερβολή. Να σου πω κάτι, Κώστα. Εγώ, αν αγαπάω την πατρίδα μου, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θεωρούμε φασίστας. Αν δεν υποστηρίζω την πατρίδα μου, θεωρούμε αρχικός. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι. Κάτσε λίγο. 326-041. Έχω πάρει από το σταθερό και κινητό καμιά δεκαετία φορές στο τηλέφωνο και δεν μου λέει ότι δεν υπάρχει αριθμός. Τώρα δεν θα έχει τέτοια ώρα κάποιον να το σηκώσει το τηλέφωνο. Κρατήστε δεν υπάρχει αριθμός, λέει. Δεν υπάρχει ο αριθμός. 326-041. Πιθανόν αύριο να υπάρχει ο αριθμός. Δεν ξέρω. Τι να πω. Έχει. Όχι, σε αυτόν τον αριθμό είναι. Πάμε λοιπόν, συνέχισε. Έλα, φίλε. Ναι. Λέω ότι είμαστε πολύ υπερβολικοί, ναι, σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Αν αγαπώ την πατρίδα μου, λέγω... Παρεθοντολογία μπορεί, δε. Ναι. Επίσης, μια παρατήρηση να σου κάνω, επειδή είσαι απόλυτος σε κάποια θέματα. Εμένα η οικογένειά μου προσωπικά, εμένα ο παππούς μου ήταν γιατρός. Μπράβο. Έτσι, του 60-70, ας πούμε, την εποχή. Ήταν κτηνίατρος, πήγαινε στον Εύρο, σε όλο τον Εύρο, στα χωριά. Ξέρεις ότι δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν τίποτα. Πήγαινε με τα μάξι του με δικά του έξοδα στους αγρότες και τους βοηθούσε. Επί Πασόκ τώρα σου μιλάω όλα αυτά. Πριν Πασόκ. Ο πατέρας μου διάβαζε και διορίστηκε με διάβασμα και όχι με το Πασόκ. Για να μπορεί να παίρνει αυτό το μισθό και αυτή τη σύνταξη που παίρνει αυτή τη στιγμή. Πιθανόν αυτό οι άνθρωποι δεν θα μίλαγαν, δεν θα φώνασαν, δεν θα έσκουζαν. Ναι, γιατί εμάς δεν μας διόρισε κανένας στο Πασόκ. Φυσικά. Εγώ διάβαζα, ο πατέρας μου έδωσε ένα φυκασμό λεφτά στα φροντιστήρια για να πράσω εγώ πολιτικός, μηχανικός και να σπουδάσω. Και ειδικά σε αυτόν τον κλάδο δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Πολιτικός, μηχανικός, είσαι άνεργος. 100%. Είμαι άνεργος, ακριβώς. Μόνο με σεισμό 8 ρίχτερ μπορεί να κάνεις κάτι. Και με 8 ρίχτερ Κώστα θα χρειαστεί να γίνουν έργα, θα τα κάνεις τα έργα, αλλά δεν μπορεί να σε πληρώσουν ποτέ. Δεν θα τα κάνουν τα έργα καθόλου. Θα τα αφήσουν μέσα. Παρ' όλα αυτά, εγώ όμως την αγαπάω την πατρίδα μου. Για σένα αυτό μπορεί να σου ακούγεται περίεργο. Αλλά θεωρώ ότι ο άνθρωπος που ξεχνάει την καταγωγή του, που δεν θυμάται τις ρίζες του. Ναι, όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας. Εγώ δεν μπορώ αυτούς τους υστερώ, αυτούς τους δίθεν. Εγώ γι' αυτό αντιδρώ έτσι. Δεν μπορώ αυτούς τους δίθεν. Ο Πασοξής ο δίθεν, ο Πατριώτης ο δίθεν, ο... Συγγνώμη, εγώ δίθεν είμαι. Δίθεν είσαι. Όχι βέβαια. Τι. Κάνεις λάθος. Κάνω λάθος. 100 φορές. Έπρεπε να σου είναι επέν. Πώς είσαι δηλαδή. Δεν είμαι επέν. Έπρεπε να σου. Τώρα είμαι Καρατζαφέρης. Τι Καρατζαφέρης είσαι. Αυτό είναι. Πασόκ γιατί έγινε. Πασόκ διότι ήταν το καλύτερο εκείνη την εποχή. Πάει τελείως. Για την πατρίδα. Για την πατρίδα. Ναι. Μετά κάτι... φουβούλιαξε την πατρίδα. Τι άρεσε λεφτά ήταν το καλύτερο. Μιλάω για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι μη μου λέτε για τον Αβούρη. Σοκολάτρης είναι αυτός. Μη μου λες τώρα για τον Αβούρη και τους άλλους. Ο Αβούρης ποιος είναι. Ο Σιμίτης. Γιατί το λες Αβούρη. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Τι να κάνω εγώ. Εγώ φταίω. Ύστερα υπάρχουν εκδηλώσεις του τύπου εγώ είμαι ευπατρίδης η Μακεδονία μας, το βλέπεις στα Σκόπια.
εγώ δεν πάω η Ελλάδα μας και εγώ σε Ελληνάρας και παίρνει Σκοπιανή, παίρνει Ιουγκοσλάβα. Εγώ δεν είμαι κατά. Εγώ είμαι κάτοικος γης. Δεν μπορώ να τα ακούω. Άμα πάει σε Σκόπια κακό είναι δηλαδή. Βλέπω τον Χριστιανό, έτσι αυτό είναι, κλαίνει. Γιατί να είναι. Βάζει την εικόνα της Παναγίας, πάλι κλαίνει. Γιατί να μην πάει. Δηλαδή η υποκρισία εμένα με ενοχλεί. Τα λόγια που δεν εφαρμόζονται. Κατά τα άλλα, το ίδιο με σένα είμαι και με τον Τζόρνταν και με όλους. Ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Δηλαδή, άμα είσαι Έλληνας και πατριώτης, δεν πρέπει να πας στα Σκόπια. Δεν υπάρχει λέξη πατριώτης. Δεν υπάρχει λέξη πατριώτης. Υπάρχει χρήμα, υπάρχει χρήμα, υπάρχει τιμή. Έχει αλυτρωτισμό. Άιτε. Τι έχει αλυτρωτισμό. Η χώρα. Να πω κάτι τελευταίο για να μην κρατώ τη γραμμή. Τη οποία ο πρόεδρος είναι ελληνικής καταγωγής. Ο Γκρούεσας έγινε Γκρουεύσκι. Γεια σα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή, όπως είπα και πριν, για να βρεις δουλειά, ειδικά στο δικό μου το επάγγελμα, πρέπει οπωσδήποτε να βγεις έξω. Για να απαντήσω και στην ερώτηση που έκανες και στο προηγούμενο, ναι, αν γινόταν πόλεμος, θα ερχόμουν στην Ελλάδα. Ορίστε. Γιατί και είμαι κρατάγοντα από μια ευαίσθητη περιοχή, όπου οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Ναι, είσαι ελεύθερος. Ελεύθερος είμαι, ναι. Μόλις κουτουπώσεις καμία ξένη και κάνεις κανένα παιδί και κάνει νιάου νιάου το παιδί, ας πω πώς θα έρθει στην Ελλάδα. Μόλις αρχίσει και κάνει νιάου νιάου το παιδί, θα σου πει άλλη. Θα σου πει άλλη, κοίταξε να δεις. Έτσι και φύγει από την πόρτα, έφυγε ο γκόμενος από την άλλη μεριά. Να δω πώς θα φύγει να πολεμήσει. Και τι τέτοια γυναίκα θα έχει. Όχι, δηλαδή, θα πάρει άλλε αυτό. Θα προτιμήσω δηλαδή να χαθεί και να πεθάνει όλη η οικογένειά μου από το να κρατήσω ευχαριστημένο την άλλη. Θα του βάλει ένα τρένο και θα του φέρει απάνω. Μπράβο. Όχι, αγάπη. Σωστό, είσαι δεν... φίλε. Θα του φέρει απάνω. Μόλις κάνει νιάου νιάου το παιδάκι, χέστηκες. Όχι, όχι στον πόλεμο δεν πας. Έξω από την πόρτα δεν πας. Μόλις κάνει το παιδάκι νιάου νιάου, έλα να μου πεις σε ποιο πόλεμο θα πας. Πάμε επόμενη γραμμή. Λέγε φίλε, επόμενη γραμμή. Κάνει το παιδί νιάου νιάου και θα πας στον πόλεμο. Η γάτα κάνει νιάου νιάου. Ναι, πάμε. Με το πρώτο νιάου 50 ευρώ. Εγώ είμαι. Ο γιατρός, ο παιδίατρος. Με το πρώτο εμβόλιο άλλα 50 ευρώ. Εγώ είμαι. Με το νιάου πρώτη αρρώστια άλλα 200 ευρώ. Α, πολεμήσεις εσύ από το Βέλγιο να δεις να πολεμήσεις για να κάνει ο Κόκκαλης. Λεφτάνει ο Μαρτινογιάννης. Με σκορδαλιά. Έλα ρε φίλε από εδώ πέρα. Σταμάτα. Έλα τα είχαμε τη θέλω. Λέγε φίλε. Λιστρίδα. Έλα εγώ είμαι. Λέγε. Λέγε φίλε. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε ναι. 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 Κώστα. Μάλιστα. Κατάγομαι το χωριό του Γαβρού στο Γιωργάκι. Είσαι λιμουτάγαρο λοιπόν. Όχι, όχι, άκου. Απ' τη Ζήγρη δεν είσαι. Ναι. Ζηλιάκοβα δεν λέγεται. Είμαι εδώ χρόνια, άκου. Λιμοντάγαρο. Άσχετο αυτό, απλά σαν πρόλογο. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω με τον Τζόρνταν. Εδώ είναι ο Τζόρνταν. Είμαι πιο ΠΑΟΚ και με τον Τζόρνταν. Πιο ΠΑΟΚ είναι. Δεν υπάρχει πιο ΠΑΟΚ και λίγο ΠΑΟΚ και πιο πολύ. Καλά, μη μαλώνετε. Η διαφορά μας, ξέρεις ποια είναι. Ότι εγώ είμαι ΠΑΟΚ ενώ εσύ βγάζεις λεφτά τώρα από τον ΠΑΟΚ. Τι κάνω εγώ. Βγάζει λεφτά στον ΠΑΟΚ. Πού το ξέρεις, φίλε. Είναι ζυχνέος, το ξέρω. Το ξέρω, το Κωστή πρέπει να τον έχεις άγαλμα κάθε πρωί, όπως είπα, όλοι οι μπασκεμπολίστες σημερινοί τον κάνει. Πού το ξέρεις ότι βγάζω λεφτά από τον ΠΑΟΚ εγώ. Στον αρένα το δουλεύεις. Ο ΠΑΟΚ με πληρώνει. Όχι, αγόρι μου, έγινε διάσημος. Τι έγινα. Διάσημος, έγινε από τη τηλεόραση. Από τον ΠΑΟΚ βγάζω τα λεφτά. Είσαι νεοέλληνας. Καλά σας λέει ρε σιώρα τον πουλός εκεί. Καλά σας λέγει πάνω να πούμε. Λιμοτάγαρα. Λιμοτάγαρα. Ναι. Χαϊβάλι. Βγάζω λεφτά από τον ΠΑΟΚ και έβγαλες και το συμπέρασμα. Μια ερώτηση, σας κάνω μια ερώτηση. Άμα είναι σωστή. Σωστή είναι. Να δεν πες. Έχω ακαδημαϊκή μόρφωση έχω. Τι σπούδασες λοιπόν, δηλαδή. Πες μου τη διαφορά έθνους, κράτους. Διαφορά έθνους και κράτους. Τι είναι έθνος και τι είναι κράτος. Το έθνος, ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς. Είναι μια αγάπη που βγάζει, δεν την προδώσει ποτέ. Τι το κράτος είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Το έθνος είναι και επεκτείνεται και πέρα από τα σύνορα. Εντάξει, αλλά πρόσεξε να δεις. Το κράτος είναι αυτός ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα σε αυτό το πράγμα που λέμε στην πατρίδα, να πούμε. Και όλοι συγενόμαστε το κράτος και βγάζουμε την αγανάκτηση στην πατρίδα. Εμένα ρώταρε. Θα σου πω εγώ. Πατρίδα τι είναι, πατρίδα. Α σου πω εγώ τι είναι. Άστον τον Τζόρνταν, έχουμε απόψη. Έλα, μέση λέγε. Έθνος είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Μιαούλης, ο Καραϊσκάκης και η Μπουμπουλίνα. Ιστορία μας γενικά. Περίμενε, βρε. Κράτος είναι ο Παπανδρέου, η Μελίνα Μερκούρη και όλοι αυτοί οι κλεφταράδες οι οποίοι είναι πέρα την Ελλάδα μέσα. Που μας φέρνουν αυτά τα χάλια. Καληνύχτα από τη Ζύγνη. Πάμε επόμενη γραμμή. Σου πω εγώ τι είναι το έθνος και τι το κράτος. Πάμε επόμενος, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο Τζοχαντζόπουλος είναι.
Ο Κίμωνας Κουλούρης είναι κράτος, η άλλη είναι έθνος. Κατάλαβες τι γίνεται. Για πάμε. Έλα, Κωστή. Καλώς τον. Είμαι η πρώτη γραμμή που πήρα πριν. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γιάννη, γιατί ο κύριος Γιάννης δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Κάτσε να μάθουμε. Για να δούμε. Δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Κύριε Γιάννη, τι επαγγέλλεστε? Από ό,τι κατάλαβα είστε ασφαλιστής, έτσι? Μάλιστα. 35 ασφαλιστής, χρόνια. Ασφαλιστής με γιώτα το λέει ή με ήττα? Με γιώτα βέβαια. Με γιώτα, μάλιστα. Υπάρχουν ωραία. Και με ήττα. Με ήττα είναι η ομάδα του. Αυτοί είναι οι ολίγοι, οι οποίοι μάλλον έχουν αποβληθεί των τάξεων του επαγγέλματος. Προφανώς λόγω της τόλου Prestige και Image πρέπει να είστε με γιώτα, όχι με ήττα, και εγώ το πιστεύω. Αλλά θέλω 35 χρόνια τι άλλο θα μπορούσα να είμαι? Ναι, αλλά εγώ άλλο ήθελα να σας πω. Το ξέρετε ότι αν το κράτος λειτουργούσε σωστά και όλα πηγαίνανε ρολόι, εσείς δεν θα είχατε αντικείμενο εργασίας αυτή τη στιγμή? Κάνετε λάθος. Καλά σε λέει. Και να σας εξηγήσω. Είναι αεριτζής με λίγα λόγια. Δεν προσπαθώ να μοιάσω του Τζόρνταν και δεν τα καταφέρνω. Η όλη ιστορία είναι ότι εμείς ό,τι και να γίνεται έχουμε εργασία, διότι γιατί το κράτος αδυνατεί να παράσχει στους πολίτες. Αυτό λέει. Ασφάλεια αυτό για την λέει. Περιουσία. Αυτό ακριβώς λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Ασφάλεια άμα για την υγεία. Ναι. Διότι αμέσως το σύστημα αυτό που έχει κάνει ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Μεταξάς το 1934, ναι, το ΙΚΑ, ναι, πλέον δεν μπορεί να σταθεί, διότι απαιτεί 4 εργαζόμενους για ένα συνταξιούχο. Τώρα έχουμε 1,8 όπως λένε αυτοί εργαζόμενο και ένα συνταξιούχο. Το να Γεράσιμο να βάλει διαχειριστή, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει το κράτος, θα μπει μέσα. Άρα το συμφέρει αυτό, να μην υπάρχει κράτος. Άρα αγαπάει το κράτος. Άρα λόγω της υπογεννητικότητας. Αυτά όλα τα έκανε, έτσι ακριβώς. Και λόγω του ότι οι πολιτικοί πήραν λάθος αποφάσεις, βρεθήκαμε να μην έχουμε ούτε εργαζόμενους, ούτε εργασίες. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε στην ερώτηση. Αν το κράτος λειτουργούσε κανονικότατα και με τάξη, όπως έπρεπε, κατά αντικείμενο εργασίας. Δηλαδή στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό το κράτος μπορεί να είναι στον παράδεισο, και στη Σοβιετική Ένωση είχαν ασφαλιστικές εταιρείες, ναι, και στην Κίνα. Άρα δεν είστε υπέρ της πατρίδας, είστε υπέρ της αναρχίας. Βρε, υπέρ της Μαρμίτας ή της αναρχίας. Η αναρχία. Όσο επικρατεί αναρχία, το Πασόκ πήραν πολλά λεφτά κάποια ερτζίδες. Δεν μιλάω για τον Γιάννη τώρα. Λέω. Γι' αυτό και είχε έξαρση το χρήμα τότε. Δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά που λέμε. Και οι πασοκτζίδες που λέω ότι πήραν λεφτά, ο ασφαλιστής πάντα πρέπει να εργάζεται, ο ασφαλιστικός σύμβουλος. Μάλιστα. Δεν μπορεί να του δώσει κανένας Παπανδρέου χρήματα. Έβαζε ο πασοκτζής φωτιά το σπίτι. Πήγε ο Μαλάτος, θα πλήρωνε. Ναι. Καλά, καλά. Να πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Πατρίδα δεν είναι, πατρίδα είναι η γειτονιά μας. Εγώ αν πάω να πολεμήσω, αν πολεμήσω για κάποιους, θα πολεμήσω για τους δικούς μου ανθρώπους. Καλώς ή κακώς. Ποιοι είναι δικοί σου άνθρωποι, μωρέ? Αν πάρεις κανένα μπαλονάκι, κανείς δεν θα έρθει στο νοσοκομείο να σε δει. Μην το λες, αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει για σένα. Αυτό μπορεί να γίνει για σένα. Άσε ρε τώρα. Άμα τους πείσω σε κάνα 200 άρες, τα παπάρια μου. Πάμε επόμενη γραμμή, άσε τώρα κι εσύ. Μόλις τους πείσω σε κάνα 300 άρες, ναι, ξέρεις που ήρθε το ρεύμα. Ξεσύγκανα τύχημα. Άστα τώρα τα έργα. Θα να μοιάσω στον μπαμπά σου. Πάμε, τέταρτο σταμάτα. Για εσύ, πάμε, σταμάτα, όχι να απαντάμε. Με βάζεις και κολόνια. Τι κολόνια είναι? Αυτή που λέμε. Ποια τι? Η Τσερούτη 1881. Τσερούτη είναι. Τσερούτη. Τέταρτος από το τέλος, ναι. Δεν μιλάει ρε σχιζοδί μου. Ναι. Ας το να πάει στο διάλογο, πάρ' τον επόμενο, ναι. Πάμε, ναι. Δεν έχω άλλον. Πάντως αυτό το σβάγκο είναι σαν αυτό που φοράγανε οι πασόκ. Σβάγκο. Αυτό το πουλόβερ που φοράει με το σβάγκο εκεί πέρα. Σβάγκο. Ναι. Αυτός. Ναι, ζιβάγκο ρε, εντάξει. Αυτό τι. Αυτό που φοράγανε οι πασοκατσίδες, ναι, ναι, τότε, ναι. Καφέ κιόλας, ναι. Καφέ είναι. Πάρε το τελευταίο, ναι. Άσπρο είναι. Άσπρο, το εκρού είναι. Ρε. Ναι, ήμουνα και γκαρσόνι σε καφενείο. Πού, σε πού, πού. Παλιά. Ξέρω εγώ, μωρέ, άστον τώρα από την Ιορδάνη να μάθει. Έλα, φίλε, λέγε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ναι. Τι κάνετε? Εντύπωση. Υπομονή και θεραπεία.
Εσύ ρε μαλάτε, εσύ δεν έχεις ανάγκη από υπομονή. Καλά περνάς. Ορίστε. Εσύ λίγο καλά περνάς, δεν έχεις ανάγκη από υπομονή. Όποιος δουλεύει 35 χρόνια περνάει καλά. Όποιος κάθεται εξάπλα στην πολυθρόνα και περιμένει να τον διορίσουνε δεν και παίρνει 500 ευρώ, μετά αρχίζει και κλαίει. Τι να κάνουμε. Εγώ δεν λέω ότι μου τρέχουν από τα μπατζάκια, είπα ότι εργάζομαι και ζω αξιοπρεπώς. Μπράβο, καλά κάνει. Αυτό. 35 χρόνια. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα από τον Νοέμβρη, τι ανάγκη έχει. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Ε? Τα αθλητικά γεγονότα με τα οποία ασχολούμαι. Ασχολούμαι διότι δεν μπορώ τους Ευρωπαίους να τους κάνω από άλλο τομέα κάτι. Ούτε από βιομηχανία, ούτε από τεχνολογία, ούτε από τίποτα. Είχα ένα αγκάλι και τους βόλευα μια χαρά και ενίοτε είχα κάποιες ομάδες στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, την εθνική στο ομάδα και δορυφορικές. Και μπόρεσα να τους κάνω κάποιες σε εισαγωγικά αθλητικές ζημιές. Αλλιώς έτσι μας έχουν κάνει, παλικάρι μου, στη βράβευση πήγε, στη βράβευση. Ορίστε. Στη βράβευση πήγε. Σε ποια βράβευση? Η Παγκόσμια Ομοσπονδία που μας έδωσε το βραβείο, που έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα μεγάλα αθλήματα. Δεν καμία άλλη ομάδα στον κόσμο δεν έχει μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο. Θα πάει στη φιέστα του πρωταθλήματος, γιατί θα είναι συλλεκτικοί αυτοί. Δεν θα κάνουν χρόνια μετά ξαναπάρουν. Μάτα ρε η Ορδάνη καημένε. Λοιπόν, δεν άκουσα τι μου είπες, δεν άκουσα. Λέω βραβευτήκαμε σαν το... Βραβευτήκαμε εμείς και η Μπαρτσελώνα, η μοναδική σύλλογη στην Ευρώπη και στον κόσμο που έχουμε πρωταγωνιστικά τμήματα σε όλα τα ομαδικά σπορ. Στο χάρτη δεν λέγεται. Δεν το άκουσα αυτό, μπράβο μας. Α, δεν πήγε στην εκδήλωση. Αφού από τη Θεσσαλονίκη πώς να πού να πάω, δηλαδή δεν ήξερα. Δεν τον κάλεσε ο Τσουκαλάς, δεν τον κάλεσε. Σόπαρα, δεν πήγε. Ο Τζόρνταν θα πάει σε καμιά εκδήλωση. Αμέ, άμα με καλέσουν, γιατί όχι. Το 2350. Άμα με καλέσουν, γιατί όχι. Τα δύο πρωταθλήματα θα έχει κάνει 5. Τα τίμια, ναι. Τίμια, τίμια, οπωσδήποτε. Πάντως, για, ρώτα, για ρώτα τον Τίμιο, τον Τίμιο εργάτη, για ρώτα τον. Έχει ακούσει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου να είμαστε εμείς δεμένοι σε κανένα άρμα? Ποιοι? Για ρώτα τον να σου απαντήσει. Εσείς ποιοι? Οι γάβροι. Εσείς ποιοι, Ολυμπιακός? Οι γάβροι, έχεις ακούσει ποτέ να έχουμε πάρει αγκαζέ κανένα, ναι? Εσείς πήρατε όλους τους άλλους αγκαζέ, πώς θα πάρετε? Σε ρωτάω, ρε, σε ρωτάω. Μα το ποδόσφαιρο εκεί το φέρατε εσείς, δεν το φέρε κανένα. Έχεις ακούσει για τον Ολυμπιακό ποτέ να έχει πάρει αγκαζέ κανένα? Τι αγκαζέ να πάρει, ρε φίλε? Αγκαζέ πήρε το ποδόσφαιρο και το πήγε στο βυθό. Τι αγκαζέ να πάρει? Το ποδόσφαιρο, δεν πήρε το ποδόσφαιρο. Σε ρωτάω. Απάντα ένα-ένα. Σου απαντάω κι εγώ, ρε φίλε. Το τι πήρε αγκαζέ το ποδόσφαιρο και το πήγε στο βυθό. Λεμονίψον είσαι σπάνι. Το ξέρεις? Το Βενιζέλο το ξέρεις? Ποιο Βενιζέλο? Το Βενιζέλο το χοντρό που ερχόταν και σε όλο ο εχθρός είναι ο, πώς τον λέμε, ο Κόκαλης και σου πήρε τη δεύτερη θέση που θα βγει στην Champions League από τον φίλο στο Μελισανίδη. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις. 8 βαθμούς μπροστά ήσουνα. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Κούκου. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. 8 βαθμούς είσαι εσύ τώρα μπροστά και το μεταξύ μας το παιχνίδι μόνο άμα αφαιρέσω. Για κάνε λίγο νιάου. Σε περνάω, ρε φίλε, το ξέρεις. Κάνε λίγο νιάου. Γιατί με εκτέλεσε εκεί. Με εκτέλεσες, με αδίκησες, ρε φίλε, εκεί πέρα. Κάνε λίγο νιάου, κάνε λίγο νιάου, να σου πω και το τελευταίο νέο. Θα κλαίτε του χρόνου, θα με κλαίτε. Περίμενε του χρόνου, θα δούμε. Κάνε λίγο νιάου, να σου πω και ένα άλλο νέο. Κάτσε και θα δεις. Ξέρεις τι κρατάω τώρα? Πώς σας έβαλε η Μπεσίκτας, ρε φίλε, 4? Ξέρεις τι κρατάω τώρα? 4 σου βάλε. Τώρα τι κρατάω, ξέρεις? Η ντροπή της χώρας είστε στο ποδόσφαιρο. Τι κρατάω, ξέρεις? Κράτα το συμβόλαιο του Λεμονί εκεί να μην σε φύγει. Ο Λεμονής, φίλε, που μου έκανε την πρώτη νίκη στην Ευρώπη, με πήγε στο 8. Ο Λεμονής μου έδωσε το πρώτο κύπελο μετά από 25 χρόνια. Έχει μπερδευτεί. Εγώ το 91 με Λεμονής, το 2001 με Λεμονής το πήρα. Μπέρδεψε τη γλώσσα σου, είπε στόδωσε. Μπέρδεψε τη γλώσσα σου. Στόδωσε, είπε. Πέντε γκολ έπρεπε να φάσει εκεί πέρα, αλλά πέντε. Το έδωσε, είπε. Καλά, την επόμενη χρονιά σου πήρα και τα σόβρακα, το θυμάσαι? Μόνο λόγια. Είσαι καλά? Την επόμενη χρονιά, λέω, για εκείνο το κύπελο που σου έδωσα, σου πήρα και τα σόβρακα. Φίλε, είσαι η ντροπή της χώρας, η ξεφτίλα της χώρας. Είστε οι ξεφτίλες της χώρας, φίλε. Σας πήραμε και την πιερία, την κόκκινη, τον υποψήφιο που κατέβασε ο Μαρινάκης εκεί, παρετήθηκε. Θα δείξω μια πίπα, μια πίπα πάρτε μας. Ανοιχτήδεσαι.
Μην εκτίθεσαι. Σε είπανε μην θα εκτίθεσαι. Θα διδώ μαύρα με αυτά που λέει. Λοιπόν, η ντροπή της ποδοσφαιρικής Ελλάδος είστε. Η ξεφύλα. Οι κουφυλάδες θα λένε αυτά τώρα. Οι κακόμοιροι με τα κλίματα. Στην Ευρώπη έγινε σπερίγελος. Τα ανεκδοτάς σου. Τα ανεκδοτάς σου. Όλοι παρακάλαγαν και οι τρεις να πέσουν με σένα στον ημιτελικό. Μέχρι του Σέρε και την Καβάλα και εκτός από την Τζούλια τη Ευρώπη έγινε και τη Ελλάδο, ρε φίλε. Ρε, μέχρι του Σέρε και την Καβάλα γελάνε με αυτά. Παρακάτω τα ξέρουν τα γράμματα. Τελευταία γραμμή για σήμερα, κύριε. The last one. L'ultima. Α, εσύ και ο Μελάτο. Εσύ και δύο. Ο Σκληράτο. Τελευταία. Που ακόμα μα μιλάει για το σοσιαλισμό, να πούμε. Κουρελί. Η ντροπή της χώρας. Οπαδικά. Τελευταία γραμμή είναι. Κωστή. Έλα φίλε. Να ελαφρύνω λίγο το κλίμα θέλω. Να το ελαφρύνεις. Είμαι από Πάτρα, είχα πάρει και πέρσι ο αιώνιος φοιτητής που λέγαμε. Σου πια πατρινιά. Τα ναι. παιδιά της Πάτρας. Λοιπόν, έχω πρόβλημα με τους φίλους μου. Για πες. Φίλε, βρήκαν όλοι γκόμενα και με αφήσανε μόνο μου. Ο ευτυχέστερος. Ρε φίλε. Άκου να δεις, θες να γελάσεις. Θέλω να ακούσω την άποψη ολοκληρώνω. Να γελάσεις τώρα, να το ελαφρύνω κι εγώ. Πάω με τη γυναίκα μου στο Λίτλ να ψωνίσω. Παίρνω και τη Μίνη. Η Μίνη ήθελε να χέσει. Τραβάω έξω, τραβάει να χέσει μου έτσι. Πάω εγώ να πάρω τα σκατά της Μίνη να τα πετάξω. Με χαμογελάει μια κυρία. Γυρασμένη. Αρκετά γυρασμένη. Φαινότανε. Παλιά βεντέτα. Σιτεμένη που λέμε. Κάτσε, σιτεμένη. Πολύ σιτεμένη. Ζει κάτω. Συχαμένη ας. Συχαμένα πράγματα. Μου λέει, γεια σου Κώστα. Λέω, γεια σας κυρία. Λέω, καμιά τηλεθεάτρια. Δεν με θυμάσαι. Λέω, δεν σε θυμάμαι, βοήθησε με. Καμιά κόμμενα παλιά. Συμμαθήτρια. Τη γούσταρε ένας φίλος μου. Αλλά αυτή προτίμησε να παντρευτεί έναν άλλον. Πήρε έναν άλλον, τον Διονύση. Λέει, περάσαν τα χρόνια κτλ. Λέω, πού δουλεύεις, να έχω ένα μαγαζί κτλ. Πω, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Κοιτάζομαι, λέω κι εγώ. Χάλι μαύρο, είμαι κοντεύω τα 50, αλλά καλά κρατιέμαι, μου στείλω μια χαρά. Το βρίσκω στη γειτονιά, παντρεμένος, χωρισμένος αυτός. Λέω, Θανάση, σώθηκες. Τη μία που πήρες τουλάχιστον 15-16 χρόνια, την περιποιήθηκες μια χαρά, την ξεζούμισες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Πω τέτοιο πράγμα. Εντάξει, αυτός είναι τέτοια σχήμια, τέτοια αυτή, γεροντήλα. Σώθηκες, του λέω. Πάντα στη ζωή σου, το δυσάρεστο, αν δεν είναι πολύ τραγικό, θα κοιτάζεις πάντα να λες. Το θετικό μέσα από το δυσάρεστο γεγονός. Το θετικό, δηλαδή στην περίπτωση μου, ποιο είναι, Κωστή. Ότι δεν έχεις γκόμενα να σου ζαλίζει τα παπάρια. Δεν έχεις. Δεν με πειράζει που δεν έχω γκόμενα. Με πειράζει που οι φίλοι μου με παράτησανε γιατί βρήκανε. Κοίταξε να δεις. Σε κάθε παρέα υπάρχουν οι μουνόδουλοι. Θα βρεις άλλους φίλους. Σημαίνει μουνόδουλο. Σημαίνει ότι όταν βρει γυναίκα, παρατάει τα σπίτια, παρατάει φιλίες, παρατάει. Και εμφανίζεται. Για να τα πάει. Όταν τελειώσει το παραμύθι. Αυτούς δεν θα τους κάνεις παρέα. Μια χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπου που δεν πρέπει να κάνεις παρέα είναι του μουνόδουλου. Έτσι, μπράβο. Τέλος. Λοιπόν, συμφωνείς αυτό που σου λέω. Ή μέχρι να του τα φάει και να γυρίσει με την ουρά στα σκέλια. Παίρνα την ελευθερία σου δημιουργώντας. Καλό βράδυ, θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Φιλιά. Επόμενος. Όχι, καληνύχτα είπα. Λοιπόν, αύριο εμείς εδώ κανονικά, έτσι. Αθλητική Βοριάδες. 8 με 10 κάθε Δευτέρα. Τα κυπόντια εκεί. Κυπόντια θα είναι. Θα πανηγυρίσουμε το κύπελο. Φτάνει ρε λοιπόν, Σιζοδημό. Το κύπελο θα πανηγυρίσουμε και εσείς που ακόμα στηρίζει. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Που ακόμα υποστηρίζει τους σοσιαλιστές. Που σας φέραμε για σωσίες και μας βγήκατε ληστές και φάγατε τη χώρα εδώ πέρα. Τη χρεώσατε. Φτάνει ρε. Ναι. Φτάνει. Τέλος. Το γύρισε. Φτάνει.